μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά. Αν έχετε τη συνδυασία, θα μου κάνετε μέσα. Αυτά είναι κάτι, μας έχουν μετά. Δεν ξέρω, συνέχεια μας έχουμε. Ναι, εδώ θα είμαι εγώ. Όχι, δεν το έχω. Δεν κλείνει. Δεν ξέρω. Παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι. Παρακαλείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως να έρθει στην εξέδρα. Λοιπόν, παρακαλείστε όλοι να καθίσετε για να αρχίσουμε τη δεύτερη συνεδρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντονιστές, διότι μου ανέθεσαν την Προεδρία της δεύτερης συνεδρίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πρόεδρος απλώς είναι συντονιστής, δεν κάνει τίποτα περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω και να πω ότι, να υπενθυμίσω εδώ από το πρόγραμμα, ότι στην πρώτη Προεδρία ήταν εισηγητές ιεράρχες, δηλαδή προέρχονται από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη δεύτερη συνεδρία είναι καθηγητές και κληρικοί, αλλά και καθηγητές των θεολογικών σχολών. Οπότε θα έχουμε μια υψηλού επίπεδου συνεδρία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πρώτος εισηγητής θα είναι ο Μητροπολίτης Γόρτινος Ιερεμίας, ο οποίος θα εισηγηθεί το θέμα «Οι αγώνες των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης δια την καθαρότητα της πίστεως εις των αληθινών θεών». Ο Σεβασμιότατος είναι γνωστός σε όλους, είναι ναυπάκτιος στην καταγωγή, άρα έχουμε μεγάλη επικοινωνία. Τον αγαπούν πάρα πολύ στην Ναύπακτο και από μικρός είχε εκδηλώσει αυτό το ζήλο του και για την Εκκλησία και για την Ορθόδοξη Θεολογία. Το γνωρίζω από πολλά χρόνια. Άγιε Γόρτινος, παρακαλώ αν έρθετε στο βήμα. Είναι, όπως είναι γνωστό, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στην Παλαιά Διαθήκη και αρέσκεται να ομιλεί για τους προφήτες οι οποίοι είχαν απευθεία επικοινωνία με τον Θεό, και όπως υπάρχουν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχουν και προφήτες στην Καινή Διαθήκη, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λοιπόν, παρακαλείτε, Σεβασμιότητα, να αρχίσετε να διαβάσετε την εισήγησή σας για 10 και 20 λεπτά. Και αναγκαστικά αυτό που έγινε σε μένα, για λόγους αντεκδικήσεως, θα το κάνω σε εσάς. 20 λεπτά, 2 λεπτά νωρίτερα, θα σας υπενθυμίζω ότι τελειώνει η εισήγηση. Λοιπόν, αρχίζετε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτε Άγιε Πυραιός, καλά επιμένα άρχα της Ιεράς Τάφης Μητροπόλεως, ευχαριστώ για την τιμή στο ταπεινό μου. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Ευχαριστώ, λέγω, για την τιμή στο ταπεινό μου πρόσωπο να είμαι μεταξύ των ομιλητών στην ημερίδα αυτή, την οποία διοργάνωσε η αγωνία ιεραρχών με τα συμπρεσβυτέρων πατέρων μοναχών και μοναχισσών δια των στηριγμών της πίστης του Ορθοδόξου Φρονήματος του λαού. Όμως λυπάμαι για τον εαυτό μου, γιατί είναι το στενό και περιορισμένο το χρονικό περιθώριο της ομιλίας,
Η δε ομιλία μου είναι πολύ σημαντική, είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη σχεδόν. Άγιε Πρόεδρε, θα κάνω προσπάθεια να είμαι συνεπής στην εντολή σας και για τούτο θα παρουσιάσω συνοπτικά και γενικά το θέμα μου σφαιρικά. Αρχίζω ανεπιπεριστροφών και παρεκβάσεων άλλων. Αγαπητοί μου, όπως μας είναι γνωστό, ο Μωυσής στη θεοκτία του εκείνη στο όρο Σινά έλαβε τον νόμο από το Θεό, τον οποίον και παρέδωσε στο λαό. Ο δε λαός εκράτησε την θρησκεία του αυτή, ας την πούμε όπως τη λέγουν τα κείμενα, οι ειδικοί μελετητές, ας την πούμε μοσαϊκή θρησκεία. Παρέδωσε λοιπόν τη μοσαϊκή θρησκεία, την οποία και ο λαός, επαναλαμβάνω, εκράτησε καθαρά καθ' όλη την περίοδο του στην έρημο. Το κακό έγινε όταν ο λαός εισήλθε στη γη της Καναάν και έβρε ανθούντα πολιτισμών, πολύ διαφορετικών βέβαια από τον πολιτισμό της ερήμου, και έβρε τους Κανανέους λατρεύοντας άλλους θεούς. Και όπως ο Ισραήλ παρέλαβε από τους Κανανέους τον πολιτισμό, έτσι παρέλαβε και στοιχεία από τη θρησκεία, οικουμενισμός λέγεται αυτό. Παρέλαβε, λέγω, και στοιχεία από τους Κανανέους. Η επίδραση στην αρχή ήταν εξωτερική, δηλαδή οι Χαναναίοι ελάτρευαν, οι Ισραηλίτες ελάτρευσαν τον Θεό Γιαχβέ κατά το πρότυπο των Χαναναίων, αλλά σύν την παρόδο των ετών, των χρόνων, του καιρού, η επίδραση αυτή έγινε και εσωτερική, μέχρι σημείο ώστε να ταυτίζεται ο Γιαχβέ με τον Βάαλ, τον Κύριο Θεό των Χαναναίων. Επειδή δε η λατρεία των Χαναναίων ήταν ο Βάαλ και η Αστάρτη, δια τούτο που ήταν θεοί βλαστήσεως, η λατρεία των ήταν οργιαστική και εντυπωσιακή λοιπόν, και οι Ισραηλίτες παρέλαβαν, επαναλαμβάνω, τον τρόπο λατρείας των Χαναναίων. Όπως το καταλαβαίνουμε, έγινε μεγάλη φθορά της θρησκείας, δημιουργήθηκε μια άλλη παρατολό, ένας άλλος τύπος θρησκείας, τον λέγουν τα κείμενα, οι ερευνητές τον λέγουν λαϊκή θρησκεία. Ώστε λοιπόν μαζί με την καθαρά θρησκεία, την παράδοση που λέμε εμείς, την πατρώα, δημιουργήθηκε στο λαό τύπος θρησκευτικών τελετών που έχει με μοσαϊκά στοιχεία αλλά και χαρανιτικά, τα οποία χαρανιτικά στοιχεία ήταν και αιγυπτιακά και βαβυλωνιακά, οικουμονισμός, επαναλαμβάνω. Σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκε αντίδραση. Η αντίδραση έγινε, εδώ έχουμε την εμφάνιση των προφητών. Εν δέκατος αιών μας παρουσιάζονται οι προφήτες στις πηγές μας. Αλλά ναι, οι προφήτες παρουσιάζονται στα κείμενά μας ως αντιδρώντες για το κακό αυτό, το σύμμικτον της πτώσεως της καθαράς μοσαϊκής θρησκείας. Οι προφήτες μας παρουσιάζονται στην εποχή του Σαμουήλ, εν δέκατος αιών. Μας παρουσιάζονται δε ότι ζουν ομαδικά και έχουν ένα αρχηγό τον οποίον καλούν πατέρα. Αλλά ακούστε μία παρατήρηση, μία σκέψη. Εάν επί της εποχής του Σαμουήλ παρουσιάζονται συγκεκροτημένοι καθ' ομάδας οι προφήτες, θα πρέπει την εμφάνιση μεμονωμένων προφητών να την αποδώσουμε πολύ αρχαιότερον, ώστε να υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο οι προφήτες, οι ολίγοι μεμονωμένοι, συνεσπυρώθησαν και συνεκεντρώθησαν και συνεκρότησαν ομάδας. Ώστε λοιπόν την αντίδραση για το κακό την έχουμε πολύ ενωρίτερο από την εποχή του προφήτου Σαμουήλ. Η πρώτη αντίδραση μας παρουσιάζεται από την Δεβόρα, η οποία έχει χαρακτηριστικά, δεν μου επαρκεί ο χρόνος για να αναπτύξω το θέμα θεολογικά, έχει χαρακτηριστικά προφήτου, λοιπόν, η οποία αντιδρά για το κακό, αλλά το μεγαλύτερο κέντρο αντιδράσεως εναντίον του οικουμονισμού, θα πω, με τη σύγχρονη έκφραση της εποχής εκείνης, είναι το προσκύνημα Σιλό, σαν να πούμε σήμερα Άγιον Όρος, από το οποίο Σιλό βγήκε η μεγάλη προσωπικότης του Σαμουήλ. Περί του Σαμουήλ, που είναι ότι πρέπει για το θέμα μας,
Έχει γραφεί ένα ωραιότατο βιβλίο, καλύτερο δεν μπορούσε να εγγραφεί, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιδιαίτερας μου Πατρίδος, τον Σεβασμιότατο Κύριον Ιερόθεον, θεολόγων των θεολόγων της ιεραρχίας μας, το οποίο βιβλίο αυτό το συνιστώ με όλη μου την καρδιά και το έχω μιλήσει αφήμως περί αυτού, είναι μια ορθόδοξη κατήχηση σφαιρική για όλα τα θέματα. Παραπέμπω λοιπόν στο βιβλίο αυτό να διαβάσετε για τη μεγάλη προσωπικότητα του Σαμουήλ και την αντίδραση του κακού για το οποίο μιλώ. Ο Σαμουήλ κατάλαβε ότι μεγάλο κακό θα πλήξει τη χώρα και μάλιστα η αμαρτία, η αποστασία ήρθε και σε αυτό το προσκύνημα ψηλό με την ασεβή διαγωγή των ιών του Ηλί, του αρχιερέως. Και επειδή διέγνωσε ότι ο λαός απεστάτησε από την πατρόα πίστη και θρησκεία, γι' αυτό γίνεται ιεραπόστολος μετά τη διάλυση του προσκυνήματος στη Σιλό, γίνεται και αυλακώνει τη χώρα από τη Μασιφά στην Γκιλγκάλ και σε όλα τα μέρη και κηρύττει την επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Επειδή όμως τα χρόνια περνούν και το κακό του συγκριτισμού, του οικουμενισμού γίνεται χειρότερο, ο Σαμουήλ προβαίνει σε μία μεγάλη πράξη για το έθνος του Ισραήλ, στην ίδρυση βασιλείας, του θεσμού της βασιλείας. Προσωπικά πιστεύω ή δέχομαι τη γνώμη του μακαριστού καθηγητού Βασιλείου Βέλλα, ο οποίος λέγει ότι η βασιλεία προήλθε από τον Σαμουήλ. Βέβαια, στα κείμενά μας, Σεβασμιότατε Άγιε Πρόεδρε, υπάρχει και άλλη πηγή. Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλές παραδόσεις, όπως για τη γέννηση παραδείγματι στο πρώτο κεφάλαιο για τη δημιουργία. Η δημιουργία έχει άλλη παράδοση, στο δεύτερο κεφάλαιο άλλη παράδοση για τον κατακλυσμό, τρεις παραδόσεις. Έτσι λοιπόν και περί του θεσμού της βασιλείας έχουμε δύο παραδόσεις με μαρτυρωμένες στην Παλαιά Διαθήκη στα κείμενά μας. Κατά άλλη παράδοση ο λαός ζήτησε και επέβαλε εις τον Σαμουήλ τη βασιλεία. Τέλος πάντων, εμείς θεολογικά δεχόμεθα ότι η βασιλεία προήλθε από τον ίδιο τον Σαμουήλ, γιατί ήθελε να συσφίξει το λαό με ένα ηγέτη τον οποίο αυτός θα εξέλεγε από τους προφητικούς κύκλους και να είναι διάφορος με τα άλλα έθνη, και η διαφορά του με ίδιον βασιλέα θα το κάνει να έχει και διάφορη θρησκεία. Ενόμιζε ο Σαμουήλ ότι θα συσφίξει με την ενέργειά του αυτή, η πατήθη όμως, τα λέγω γρήγορα, στην προσδοκία του αυτή, γιατί ο Σαμουήλ, ο Σαούλ, όταν έγινε βασιλεύς, είδε από τα πράγματα ότι δεν μπορούσε να επιβληθεί, δεν είχε την πίστη να επιβληθεί στον νεοπαγέ, στη θρησκεία του λαού. Και δια τούτο εκκινείτο μεταξύ των δύο πόλων, και με τη λαϊκή θρησκεία, αλλά δεν ήθελε να δυσαρεστήσει και τον Σαμουήλ που τον εξέλεξε και είχε δύναμη μεγάλη, ήταν και με τη μοσαϊκή θρησκεία, και δια τούτο, δια το επομφωτερίζον αυτό, τον απέρριψε ο Σαούλ και εξέλεξε, προέβησε άλλη εκλογή, την εκλογή του Σαμουήλ, του Δαβίδ. Το θέμα ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι η εποχή του προφήτου Ηλία, ένατος αιώνα. Τώρα προς τον οικουμενισμό, μεταχειρίζουμε σύγχρονη έκφραση για να το φέρω στα πράγματα, προς τον συγκριτισμό έχουμε πρόσθετο λόγο. Είναι οι επιγαμίες των βασιλέων και δηλαδή ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού κράτους Αχάβ, στο εβραϊκό Αχάβ, κατά τους 70, ενυμφεύθη την θυγατέρα του βασιλέως των Φινίκων, την Ιεζάβελ, από το Ελ, μπορείτε να καταλάβετε και την προέλευσή της, του Βάλ, η ονομασία. Λοιπόν, και χάρη αυτής, παρακαλώ, δημιούργησε και ιερών του Βάλ στη χώρα του Θεού, και έχουμε λοιπόν την αντίδραση των προφητών, του προφήτου Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας συναντήθηκε με τον ίδιο τον βασιλέα, τον Αχάβ, και ο βασιλεύς, είναι ωραία αυτή η συνάντηση των δύο ανδρών, όταν είδε τον προφήτη, ταράχθηκε και του είπε «Καταστροφέα του Ισραήλ, καταστροφέα, γιατί
δεν με αφήνεις με το λόγο σου και τη δράση σου να κάνω το έργο που θέλω. Καταστροφέα του Ισραήλ. Και ο προφήτης, ανταποδίδων τα ίσα, είπε στο βασιλέα, διαφορέα του Ισραήλ. Αυτό που χωρίζει τους δύο είναι ή ο Βαάλ ή ο Ιαχβέ, είναι ο Θεός. Ή η Ορθόδοξη ή η Παπική, η Μεθα Εκκλησία. Ή ο Βαάλ ή ο Ιαχβέ, είναι ο Θεός. Και αγωνίζεται λοιπόν ο προφήτης Ηλίας να αποδείξει τη μοναδικότητα του Θεού, ότι μόνο ο Θεός είναι Ιαχβέ. Έχουμε θαύμα επί του όρος του Καρμήλου, όπου εφάνει εξ ουρανού η μαρτυρία για την αλήθεια της πίστης του Ιαχβέ. Και ο προφήτης Ηλίας λοιπόν έχει δράση, έχει δυναμική, ακαταγόνιστη, ακαταμάχητη, περιοδεύει όλη τη χώρα, μέχρι και εκτός ακόμη του Ισραήλ, κηρύττοντας την πίστη στο Θεό, δεν μπορεί να ανεχθεί. Και Βαάλ και Ιαχβέ και το Βαάλ είναι, τους λέγει, σαν να κουτσένεται και με τα δυο τα πόδια, χολανείται επαμφωτέρες τις ιγνίες. Επιγόμενος, για να κερδίσω το χρόνο, στη μετέπειτα εποχή ο προφήτης Οσιέ, χρονολογικά, ονομάζει το να μην λατρεύουμε καθαρά το Θεό Ιαχβέ, αλλά να προσετεριζόμεθα και άλλων θεών, αυτό λέγεται πορνεία. Υπάρχει μια ιστορία με τον προφήτη Οσιέ, οικογενειακό επεισόδιο, και από το επεισόδιο αυτό ερμηνεύεται το όλο βιβλίο του προφήτου. Είναι η κλίδα δηλαδή ερμηνεία του βιβλίου. Αν είχα το χρόνο, ήθελα να το αναφέρω το επεισόδιο. Ο προφήτης ή το έγκαμος νυφθέθηκε μια γυναίκα, Γόμερ το όνομα. Η γυναίκα ήταν πισή στην αρχή, αλλά μετά παρεξέκλεινε και έγινε ερωμένη εταίρου αντρός. Ο προφήτης, επειδή την αγαπούσε, την ανεχόταν, αλλά επειδή αυτή εξικολούθη την εσφράτη διαγωγή, διατούτε την απέρριψε, και αυτή μεμονωμένη, αποκεκωμένη, επόθησε τον πρώτον, τον όμιμο σύζυγο, και επανήλθε σε αυτόν. Αυτό το επεισόδιο πρέπει να το έχουμε υπόψη για να ερμηνεύσουμε τα 14 κεφάλαια του βιβλίου του προφήτη Οσιέ. Ακούστε τον παραλληλισμό. Όπως ο προφήτης Οσιέ από όλες τις γυναίκες εξέλεξε μία με την οποία συνήψε η διαθήκη γάμου, έτσι ο Θεός από όλα τα έθνη εξέλεξε ένα έθνος, το οποίο, το Ισραήλ, με το οποίο συνήψε διαθήκη στο όρο Σινά. Όπως η Γόμερ ήταν πιστή στην αρχή στον προφήτη, έτσι και ο λαός ήταν πιστός στην αρχή. Πότε? Κατά την πορεία του στην έρημο. Γι' αυτό η ιδανική εποχή για τον προφήτη Οσιέ είναι η έρημος, και πολύ ομιλεί περί της ερήμου ο προφήτης στα βιβλία του. Αλλά όπως η Γόμερ, η γυναίκα του, παρεξέκλεινε μετά και έγινε ερωμένη εταίρου ανδρός, έτσι και ο Ισραήλ, όταν εισήλθε στη γη Χαναάν, συνεμίχθη με τα είδωλα, με τους Χαναναίους, και έλαβε και άλλους θεούς. Διέπραξε πορνεία. Έτσι λέγει ο προφήτης από το δικό του επεισόδιο, όχι μόνο, αλλά και διότι θέλει τη σχέση με το Θεό στενή. Το Θεό δεν τον έχουμε νόμιμο σύζυγο, δεν τον έχουμε δημιουργό. Δημιουργό τον έχει και ο ήλιος και τα φέτα. Το Θεό τον έχουμε στενή, συγγενειακή θέση με το Θεό. Είναι ο νόμιμος σύζυγος. Γι' αυτό και θα πούμε, ιδού ο νυμφίος έχετε το μέσο νυχτός. Η αποστασία λοιπόν από το Θεό μας, τον Κύριό μας, τον Χριστό μας, να προσλάβουμε και άλλους θεούς, αυτό λέγεται πορνεία κατά τον προφήτη Οσιέ. Αλλά όπως δια την αμετανόητη γυναίκα του ο προφήτης την απεδίωξε, έτσι και ο Θεός, προφητεία σκληρή για το Ισραήλ, θα αποδιώξει το λαό του πέρα μακριά, στην Ασσυρία χώρα, και προφητεύει ο προφήτης την καταστροφή του λαού. Πηγαίνω στη μετέπειτα εποχή στον προφήτη Ισαΐα, όπου προστίθεται και άλλος λόγος για να οι Ισραηλίτες να χάσουν την καθαρά θρησκεία και να προσλάβουν και να προσετεριστούν με τα είδωλα.
Ο δε όρος αυτός είναι η λεγόμενη πολιτική των συμμαχιών. Αυτό σημαίνει ότι το αδύνατο Ισραηλιτικό Ιουδαϊκό κράτος, για να σταθεί στα πόδια του, για να μπορεί να αντιμετωπίσει την εισβολή των εχθρών, συνήπτε συμμαχίας, τότε με το ένα, τότε με το άλλο κράτος. Συμμαχία δε την τότε εποχή σήμαινε ότι πρέπει να δεχθούμε και το Θεό, τους θεούς του κράτους αυτού. Γι' αυτό και οι προφήτες ήταν ενάντια στην πολιτική των συμμαχιών και εμπόδιζαν τους οι βασιλείς στο εγχείρημά τους αυτό. Να κατέλθουν, όλοι καταβαίνονται εις Αίγυπτον, λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Η Αιγύπτη είναι σάρκα και δεν είναι Θεός και δεν είναι πνεύμα. Είναι ενάντια λοιπόν στην λεγόμενη πολιτική των συμμαχιών οι προφήτες, διότι το κινδυνεύον εδώ είναι η πίστη. Οι βασιλείς έλεγαν, μα το κάνουμε για πολιτικό λόγο να σταθεί το κράτος. Για τους προφήτες, ακούστε. Για τους προφήτες προτιμότερο να χαθεί το Ισραηλιτικό κράτος, να μην υπάρχει, παρά να χαθεί η πίστη του. Είναι αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, ο μακαριστός, να έχουμε την ευχή του, Άγιος Πατήρ, έλεγε στον Πατριάρχη Αθηναγόρα. Την περικοπή την ακούσαμε και από τον Άγιο Κηφύρο. «Μυριάκης Παναγιώτατε, να εκκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινούπολης θρόνος και να μετατεθεί εις την αέριμον νησίδα του Πελάγους, ακόμη δε και να καταποντιστεί στα βάθη του Βοσφόρου ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής, ομοφόνος βόντων, ου χωρεί συγκατάβαση στα της πίστεως». Αυτά πάθαμε και με την αυτή, με την ψευδοένωση, για να διασωθεί η πόλη, κάναμε την ένωση με τον Πάπα και η άλωση είναι τιμωρία από τον Θεό, γιατί δεν σταθήκαμε στη γραμμή των πατέρων, δεν κάνουμε υποχωρήσεις. Το χειρότερο όμως είναι, το χειρότερο σε όλα αυτά που είπα με γοργά, το χειρότερο είναι ότι έχουμε πτώσει και όχι μόνο των πολιτικών αρχόντων, οι οποίοι έκλειναν προς τη λαϊκή θρησκεία και όχι προς τη μοσαϊκή, την πατρό θρησκεία, το χειρότερο είναι ότι και αυτοί οι ιερείς και ο μεγάλος αρχιερεύς, Ανανίας το όνομα στην περίπτωση του Αμός για παράδειγμα, προσετερίζοντα τους βασιλείς με τη θρησκευτική των πτώση και ήταν εναντίον των γνησίων προφητών που εκείνη τον επιστροφή στην πατρό θρησκεία. Αυτό είναι το χειρότερο, γιατί έχω 2 λεπτά ακόμη, είμαι από την άφακτο, σε δεσμό. Παρακαλώ πολύ, επειδή είναι μεγάλη τεσσαρακοστή, αυτό να μην υπολογιστεί στο χρόνο, παρακαλώ πολύ να παρακαλέσετε όλοι τον Άγιο Ναυπάκο να με συγχωρέσει, γιατί αυτό ο μέγας θεολόγος πετάει στα ύψη και λοιπά, εμείς μικροί δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε, και όταν κανείς δεν μπορεί να τον συλλάβει τώρα, να τον παραξηγεί. Γιατί αυτό παραξήγησε ένα λόγο του, αλλά και γραπτός, αλλά και ντάφτα, έτσι. Έτσι, με συγγνώμη, να με θεωρήσετε αυτή την ώρα ότι είμαι στα γόνατα και ασπάζουμε τους πόδας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της πατρίδας μου. Παρακαλώ πολύ, λοιπόν, και αυτό μου είναι το καλύτερο χειροκρότημα, να το πείτε. Στην χώρα των Ιερεμία. Λοιπόν, παρακαλώ, Γιώνα. Το χειρότερο είναι ότι οι θρησκευτικοί, οι ποιμένες του Ισραήλ, για τους οποίους λέει ο Ιερεμίας, οι ποιμένες υφρονεύσατο, έχασαν το μυαλό τους με αυτά που... Οι ποιμένες υφρονεύσατο, Ιερεμίας 10:21, με αυτά που κάνουν, διότι προσετερίζονται τους ηγέτες, οι οποίοι, παρακαλώ, είναι άπιστοι, είναι άθεοι και είναι λατρεύουν τα είδωλα της τότε εποχής. Έχουμε μία σύγκρουση την οποία παραλείπω εδώ, θα καταθέσω στη γραπτό, θα τα διαβάσετε. Πολύ λυπάμαι που παραμονεύω. Αλλά και οι αυτοί και οι προφήτες και οι
και η αποστάτητα μερίδα των αρχόντων επιτιθέμει εναντίον των προφητών, τους αποκαλεί με σκληρές εκφράσεις. Τον Οσία τον λέει ανόητο και τρελό. Τον Ισαΐα τον είπε, κάποτε εμφανίστηκε ο Ισαΐας εκεί και ομίλησε και ήταν και οι άρχοντες εκεί μαζί με τους ιερείς και παρακαλώ του Ισαΐα του είπαν, θέλω να διαβάσω την περικοπή Βασιλή, «Σταύ λακάβο, τσάβ λατσάβο, καβ λακάβο». Στο εβραϊκό αλφάβητο το τσάδε προηγείται του κοφ. Τσάδε κοφ ρε συν συν. Τσάδε κοφ. Όταν θέλουμε να κοροϊδέψουμε ένα μικρό παιδί, του λέμε αλφαβήτα, αλφαβήτα, αδού, σαν να το λέμε αγράμματο παιδί. Και οι αρχιερείς, παρακαλώ, μαζί με τους πολιτικούς ηγέτες, θα το βρείτε αυτό στο 20ο κεφάλαιο του Ισαΐου, 10ο στίχο. Είπαν στον Ισαΐα, τσάβλα καβ, τσάβλα καβ, άντε αγράμματο παιδί. Που είσαι εσύ που θέλει να μάθεις γράμματα σε εμάς τους μεγάλους. Η μετάφραση των 70 τη φράση αυτή την έχει «Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί». Ωραία και αυτή η μετάφραση. Τον είπαν μεθυσμένο. Ο μεθυσμένος ήταν πότε εδώ, πότε εκεί. Αυτό το τσάβλακα, η μετάφραση των 70 το αποδίδει «Ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί». Ακούτε ύβρις. Παρακαλώ, τα παραλείπω όλα και διαβάζω το τελευταίο. Αγαπητοί μου ακροατές, τελείωσα τον ταπεινό μου λόγο έχοντας πλήρη τη συνέστηση ότι δεν ανέπτυξα επαρκώς το θέμα μου, αλλά απλά το έδειξα και μάλιστα ακροφυγώς. Ο μελετητής της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίζει από τα Ιερά της Βιβλία τους δυνατούς αγώνες των προφητών για τη διατήρηση της θρησκείας του Γιαχβέ, όπως ο ίδιος ο Γιαχβέ την παρέδωκε στο όρο Σινά, όπως και πάλι από την κειμενά μας φαίνεται η σκληρή πολεμική κατά των προφητών, πολεμική εκ μέρους των θρησκευτικών και πολιτικών αρχόντων για το κήρυγμά τους, το οποίο εσάλπιζε στην αποστάτητα κοινωνία του Ισραήλ την επιστροφή στην πατρόα θρησκεία. Η ιερή ιστορία σήμερα επαναλαμβάνεται, αναδιπλούται και ανακυκλούται. Έτσι το διαβάζουμε στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Πάντοτε η ορθόδοξη πίστη μας αντιμετώπιζε τον κίνδυνο αυτό της αλλοιώσεως και της νοθεύσεως της αληθείας της από ψευδοδιδασκαλίες των αιρετικών. Αλλά όπως το γνωρίζουμε, ο Θεός πάντοτε αναδείκνυε προφήτες, οι οποίοι με τη διδασκαλία τους γραπτή και προφορική και με τον Άγιο Βίο τους κράτησαν την πίστη καθαρή, χωρίς το παραμικρό ξένο στοιχείο, ακολουθούνται στη γραμμή ότι δεν χωρεί ούτε μία παραχώρηση, ούτε η παραμικρή στα θέματα πίστεως. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να νοθευτεί η πίστη μας, διότι αυτή δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα ώστε να μεταβάλλεται, αλλά έχει από τον Θεό την προέλευσή της και γι' αυτό είναι αιωνία, διότι είναι αληθής. Και σήμερα βεβαίως βλέπουμε πολλά προδοτικά κινήματα. Α, ο Ισαΐας για τους αιρετικούς της εποχής του που ανακάτευαν τη θρησκεία του Γιαχβέ με τη θρησκεία των άλλων έλεγε «Οι κάπηλοι», ακούτε πώς τους είπε, που ήθελαν να μίξουν τη θρησκεία του Γιαχβέ με τη θρησκεία των άλλων, «Οι κάπηλοι, μίσγουσι των ίνων ύδατοι, αναμειγνύουν το κρασί με το νερό». Και λέω τώρα εδώ, και σήμερα «κάπηλοι, μίσγουσι των ίνων ύδατοι», όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά υπενθυμίζομαι στους ήρωες των κινημάτων αυτών των καπήλων ότι είναι σκληρό πράγμα να χτυπάει κανείς τα καρφιά με γυμνά τα πόδια. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί όπως πάντοτε έτσι και σήμερα έχει αναδείξει προφήτες κληρικούς και λαϊκούς, ιεράρχας και μοναχούς, εναρέτους και ισχυρούς στο φρόνημα θεολόγους, οι οποίοι δίδουν ισχυρή μαρτυρία για την ορθόδοξη πίστη μας ενάντια προς τον εχαναανιτισμό για τον οποίο μίλησα, δηλαδή για τον οικουμενισμό. Οι σημερινοί αυτοί αγωνιστές της ορθόδοξης πίστης μας μας υπενθυμίζουν με την ισχύ τους και τη δύναμή τους τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος είχε μεγάλη πολιτική αρχόντων, εκκλησιαστικό, θρησκευτικών αρχόντων, και τους πήγαινε όλους κόντρα ένας αυτός και έλεγε ένα ωραίο λόγο στο 3ο κεφάλαιο των 8ο στίχο. Όλοι τον πολεμούσαν και έλεγε «Του να δίγον εγώ
Είμαι πλήρης δυνάμεως για να εξαγγέλω του Ιακώβ την αμαρτία και του Ισραήλ την ασέβεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Τώρα σκεφτόμουν τόση ώρα πώς το προφητικό λόγο του Μητροπολίτη Γόρτρος θα το βάλει σε 20 λεπτά. Έστω και κατάγεται και από την άφακτο. Εν πάση περιπτώσει πήγε 25 λεπτά, έχω χρονόμετρα εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφητικός λόγος, για τους προφήτες μιλάει, προφητικό λόγο αν πευθύνει. Και είναι γνωστό ότι ο Γιαχβέ στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο άσαρκος λόγος, ο οποίος έγινε συσαρκωμένος λόγος και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Άρα οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες στην Καινή Διαθήκη χρειάζονται πάντοτε. Άγιε Γόρτινος επάνω, γιατί θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε σε προφητικούς πύρινους λόγους. Ερωτήματα. Λοιπόν, οδηγούμαστε στο δεύτερο εισηγητή της συνεδρίας αυτής, ο οποίος είναι ο πατήρ Γεώργιος Απελληνός. Τι να πει κανείς? Πράγματι, δεν μπορώ να πω τίποτα για τον πατέρα Γεώργιο τον Ιταλινό. Είναι γνωστό σε όλους μας, κανείς δεν τον αγνοεί, είναι πάντα προστάρης, πάντοτε σε αίθουσες, σε συνεδριάσεις, σε ναούς, σε εκκλησίες, σε αμφιθέατρα, δίνει πάντοτε τον ομολογιακό λόγο. Παρακαλούμε, πάτερ Γεώργιο, να έχετε τον λόγο, να έχετε τον λόγο και να μας πείτε τον πραγματικό ορθόδοξο λόγο σας. Το θέμα, όπως ακριβώς διασώζεται εδώ, είναι η θεολογική διάλογη και η αποτυχία τους. Και επειδή ο ίδιος συμμετείχε σε πολλούς διαλόγους, έχει εμπειρικό λόγο να μας πει. Σεβασμιότατε Προεδρεύων, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Η Ορθοδοξία πιστεί στην ταυτότητά της και στην αδιάκοπη σημαντική της πράξη απέναντι στους εξερχομένους από τους κόλπους της αιρετικούς και σχισματικούς, αμέσως μετά το σχίσμα του 1054 και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, διεξήγαγε σειρά θεολογικών διαλόγων μαζί τους, μερευνώντας για την επιστροφή τους στην εν Χριστώ αλήθεια. Δεν καλούμε στους εαυτούς μας, αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αιρετικοί δεν θέλουμε να είμαστε και δεν είμαστε. Καλούμε επιστροφή στην Εκκλησία την οποία εγκατέλειψαν, την πρώτου σχίσματος δηλαδή Εκκλησία. Η θεολογική διάλογη με τον δυτικό χριστιανισμό άφησε μια σπουδαία κληρονομία, την οποία δεν μπορεί να παραθεωρήσει και στις σημερινές οικουμενικές σχέσεις της η Ορθοδοξία. Είμαι αποσπασματικός. Στα ορθόδοξα δογματικο-συμβολικά κείμενα της μετά το σχίσμα περιόδου εκφράζεται θετικά η ορθόδοξη πιστότητα στην αποστολικοπατερική παράδοση και αποκρούονται βάσει αυτής οι αιρετικές δυτικές πλάνες με μια αναδιατάρακτη συνέχεια και συμφωνία. Παρέμεινε έτσι ακμαία η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι μόνοι παραδεκτοί για τη βάση της επανενώσεως των ιονδήποτε απεσχισμένων είναι η απαραχάραξτη ταυτότητα της ορθής πίστεως και η ανεπιφύλακτη αποδοχή της από τους ετεροδόξους. Τα κριτήρια αυτά αδράνησαν και χάθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα, όριο το 1895. Είναι η απάντηση της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου προς τον Πάπα Λέοντα 13ο. Η αλλαγή πορείας αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα, συμβαδίζουσα με τις διακυμάνσεις και μεταβολές στην παγκόσμια και κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν επίσημες διακηρύξεις για την οικουμενική κίνηση και τον οικουμενικό διάλογο. Οι επίσημες συναντήσεις ονομάστηκαν οικουμενικός διάλογος, ο οποίος κατά την ειλικρινή δήλωση του εκ των πρωτοπόρων του οικουμενισμού πρώην Αμερικής Ιακώβου απέβλεπε στην ένωση ή την προσέγγιση των εκκλησιών και κατόπιν γενικότερα των θρησκειών. Κάποιοι τα ομολογούν φανερά. Κατά την επίσημη προλίγων ετών δήλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ορθόδοξος Εκκλησία έχουσα πλήρη συνείδηση της ταυτότητος και της ευθύνης αυτής, επέλεξε των επικοδομητικών θεολογικών διάλογων μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών δια την αξιόπιστον προβολή της Ορθοδοξίας εις των λοιπόν χριστιανικών κόσμων,
αλλά και για την ανασύνδεση των ετεροδόξων προς την κοινή θεολογική παράδοση της περίοδου των Οικουμενικών Συνόδων, επί τη προφανή ελπίδη επιστροφής αυτών εις την αποστολοπαράδοτον πίστη. Αυτά λέγονται. Ιδιαίτερα δε τονίζεται από τους οικουμενιστές μας ο κίνδυνος της απομονώσεως, κάτι που δεν απαντά από όσο γνωρίζω στην πρώτου 20ου αιώνα εκκλησιαστική μας γραμματεία. Είναι δε ένα επιχείρημα σχετιζόμενο με την προσωρινότητα του παρόντος αιώνος και τις ταπεινές στοχοθεσίες του σε πλήρη αντίθεση με τον λόγο του Χριστού μας προς τους 12, όταν τον εγκατέλειψαν πολλοί εκ των μαθητών αυτού, μη και εμείς θέλετε υπάγει. Απομόνωσης υπάρχει εκεί όπου απουσιάζει ο Χριστός ως Ορθοδοξία. Από την αρχή όμως εμφανίστηκαν και οι πρώτες ανησυχίες. Φοβούμενος την σχετικοποίηση της πίστεως αισθάνθηκε την ανάγκη ο συνεργαζόμενος καταρχήν και καταρχάς με την οικουμενική προσπάθεια δογματολόγος καθηγητής Ιωάννης Καρμύρης να υπογραμμίσει τις ενστάσεις του. Ομοίως και ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Αποκαλυπτική όμως, ιδιαίτερα δυναμική επίσης, είναι η κριτική για την οικουμενική κίνηση στο σύνολό της του Οσίου Πατρός Ιουστίνου Πόποβης και δείγματά της ακούσαμε προηγουμένως. Αλλά και η ιερά κοινότης του Αγίου Όρους, γράφοντας περί του διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών ήδη το 1967, εξέφραζε τις ανησυχίες της, εκφράζουσα σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις τυχόν συμπροσευχές που έγιναν πράξεις, συμμετοχάς εις λειτουργικάς και λατρευτικάς συνάξεις που έγιναν πρακτικές, εκατέρων και λοιπάς ενεργείας, οι οποίοι ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση ότι η Μετέρα Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται τους Ρωμαιοκαθολικούς ως πλήρη Εκκλησία και τον Πάπαν ως κανονικόν επίσκοπο Ρώμης. Η ομολογητική κατάληξη των Αγιοριτών Πατέρων, το Άγιον Όρος, διακηρύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα γεγονότα. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι και σήμερα η πίστη του Αγίου Όρους. Υπάρχουν όμως και οι απόκριβες μεθοδεύσεις. Ελάχιστα αναφέρω. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να γνωρίζαμε τι διημήφθη στις 5 Ιανουαρίου 1964 στα Ιεροσόλυμα μεταξύ του Πάπα Παύλου VI και του Πατριάρχου Αθηναγόρου, όταν συναντήθηκαν κατά την δήλωση του ιδίου του Πατριάρχη την ενάτη της νυχτός εις την οικία του Πάπα. Η περιγραφή του Αθηναγόρου του Πατριάρχου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Επήγαμε οι δυο μας χέρι με χέρι στο δωμάτιό του και είχαμε μία μυστική ομιλία οι δυο μας. Τι είπαμε? Ποιος ξέρει τι λέγουν δύο ψυχές όταν ομιλούν? Εκάμαμε κοινόν πρόγραμμα, το υπογραμμίζω, με ισοτιμία απόλυτον, όχι με διαφορά. Ο καθένας μπορεί να δώσει λοιπόν τη δική του ερμηνεία στα λόγια αυτά. Αλλά οι μεθοδεύσεις δεν σταματούν εδώ. Όταν η περαιτέρω πορεία του διαλόγου επιβεβαιώνει την σύναψη συμφωνιών και προγραμματισμό στην πορεία Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης, εξάλλου ο πρώην Αμερικής Ιάκωβος σε άλλη δηλωσή του ομολόγησε: «Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προχωρεί προς πραγματοποίηση του σκοπού του δια του συγκερασμού πολιτισμών, θρησκειών και λαών». Είναι το πρόγραμμα, προγραμματική δήλωση και έκφραση του προγράμματος της νέας εποχής. Ό,τι όμως συμβαίνει στον χώρο του διαχριστιανικού διαλόγου ισχύει και για την διαθρησκειακή πολιτική μας. Και εδώ η γραμμή είναι δεδομένη από μακρού και καθοριστική. Ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, τα λόγια του, με την ενότητα των εκκλησιών βαδίζουμε και προς μία πανανθρωπότητα. Το ερώτημα δεν είναι η συνένωση όλων των λαών της γης υπό ένα ποιμένα, αυτό μας λένε συνεχώς, αλλά το ποιος θα είναι ο ποιμένας αυτός, θα είναι ο Χριστός. Είναι συνεπώς εξόφθαλμη η σύμπτωση αφήνοντα περί του κοινού ποτηρίου που ήταν πράξης κατά την ομολογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1971. Αυτά τα έλεγε σε κληρικούς εκ Γερμανίας και εξ Ηνωμένων Πολιτειών Ορθοδόξου. Είναι συνεπώς εξόφθαλμη η σύμπτωση με τους διαλόγους της Βυζαντινής περίοδου. Και εδώ
τα κριτήρια είναι καθαρά πολιτικά τηρουμένων των αναλογιών. Κατά το περιοικουμενισμού διάταγμα της Β' Βατικανής, η κοινωνία όλων των επιμέρους εκκλησιών με την Εκκλησία της Ρώμης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενότητα. Και αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς όταν το 2007 ετόλμησε ο πανεπιστημιακά συνάδελφος όλων εδών των παρισταμένων στην τράπεζα, καθηγητής Ράτσιγκερ, ο οποίος ήταν ο διευθύνων υπουργός, θα λέγαμε, της Ιεράς Εξετάσεως, σώζεται. Όταν είπε προς την τόλμησε να πει για την Ορθοδοξία ότι είναι ελληματική εκκλησία, διότι δεν δέχεται το πρωτίον και το αλάθητον του Πάπα. Αυτό στην φιλοσοφία, δεν κάνω τον έξυπνο, λέγεται πετίτσιο ποστουλάντου. Είναι αυτό το οποίο ζητούμε ως συμπέρασμα, το προβάλλουμε ως δεδομένο επιχείρημα. Δεν σεβόμεθα λοιπόν, δεν δεχόμεθα το πρωτίον και το αλάθητο, άρα η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων και όχι του Παπαγιώργη του Μεταλλινού, η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων είναι ελληματική εκκλησία. Η καρποφορία των διορθωτών διαχριστιανικών διαλόγων και των πανθρησκειακών διαλόγων είναι αλγινή για την Ορθοδοξία. Κάθε προσπάθεια κρίνεται από τους καρπούς της. Αυτό ισχύει και για τον Οικουμενικό Διάλογο στο σύνολό του. Ποια είναι λοιπόν η καρποφορία του σε σχέση μάλιστα με την Ορθοδοξία και την ιερά υπόθεση της Χριστιανικής Ενότητος? Ο λόγος περί επιτυχίας ή αποτυχίας προϋποθέτει την αναφορά στις διαλεγόμενες πλευρές και στις τοποθεσίες του. Διότι η επιτυχία σε μια περίπτωση μπορεί να λειτουργεί ως αποτυχία για την άλλη. Αφού λοιπόν στον Οικουμενικό Διάλογο εμπλέκονται δύο μεγέθη, Ορθοδοξία και Ετεροδοξία, με αυτόν τον γνώμονα θα απαντηθεί αρχικά το ερώτημα: πού οδήγησε ο Οικουμενιστικός Διάλογος μέχρι σήμερα? Έχει διαπιστωθεί από υπεροχικά χείλη ότι ο διάλογος διεξάγεται συμφώνως προς την κανονική παράδοση και την διαχρονική εκκλησιαστική πράξη δια τα σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των Ετεροδόξων. Σημασία έχει, παρένθεση, πώς αυτά μπορούν να κατανοηθούν εις την εποχή της μεταπατερικής θεολογίας. Αν ο σκοπός δεν είναι η ενότηση της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αλλά εκτρέπεται σε συμβιβασμούς οιουδήποτε χαρακτήρα, δεν μπορεί ο διάλογος να χαρακτηριστεί εν αληθεία. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική μας πίστη, αντί να είναι το αμετακίνητο σημείο συναντήσεως των Ορθοδόξων με την ετεροδοξία, γίνεται στον διάλογο μαζί της ζητούμενο. Βεβαιώνεται όμως ιστορικά ότι στους μετά το σχίσμα διαλόγους το κριτήριο της πατερικής παραδόσεως αποτελούσε την αφετηρία ή και τον τελικό σκοπό κάθε θεολογικής συζητήσεως. Πρώτον, στους σημερινούς διαλόγους ουδής λόγος γίνεται για την επιστροφή των ετεροδόξων στη μία και αδιαίρετη εκκλησία την οποία συνεχίζει η Ορθοδοξία στα πρόσωπα των Αγίων μας. Δεύτερον, παραλείπω την ανάπτυξη. Το ηχηρότατα διατυμπανιζόμενο ότι ο διάλογος ιδίως με την Λατινική Εκκλησία διεξάγεται επί ίσης όρης αναιρείται στην πράξη, ενώ παράλληλα θέτει εν αμφιβόλο την αλήθεια της πατερικής παραδόσεως. Είναι μάλλον αυτή η έκφραση επί ίσης όρης ένα πρόσχημα για να καλύψει την δεινή μας θέση όταν οι συνομιλητέ μας διαλέγονται από θέσεως ισχύως. Τρίτον, οι ηγέτες μας στο διάλογο ενεργούν ως να έχει γίνει η ένωση, όπως φανερώνει η χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Είναι δυνατόν, λόγου χάρη, ο νεοαριανισμός, κατά τον Όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς, δηλαδή ο παπισμός, να αποκαλείται αδελφή και πλήρης εκκλησία? Στο Βαλαμάν, όπως ακούστηκε, ανεγνωρίστηκε ο παπικός θεσμός ως έχει ως αδελφή εκκλησία. Και στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005 έγινε αποδεκτή η προτεσταντική εκκλησιολογία χωρίς επίσημη αντίδραση κάποιας τοπικής ιεραρχίας. Τέταρτον, η αναγνώριση της εκκλησιαστικότητας ετεροδόξων ομάδων σημαίνει ότι ο διάλογος νοείται ως αμοιβαία αναγνώριση. Και στους όρους τους ξένους είναι αυτό, συγγνώμη δεν επιδεικνύμα, αλλά το ξέρουν και τα μικρά παιδιά,
gegen seitige Anerkennung, nennen die Germanen, der Mutual Recognition, αμοιβαία δηλαδή αναγνώριση. Πέμπτο, σύμπτωμα θλιβερό του μέχρι σήμερα διαλόγου είναι η ευρύτατη χρήση εκ μέρους μας των όρων διηρημένη εκκλησία και διευρυμένη εκκλησία για την διευκόλυνση της ενωτικής πορείας αλλά εις βάρος της αληθείας. Έκτον, αυτόν τον χαρακτήρα έχουν αυθαίρετες ενέργειες όπως η άρση των αναθεμάτων του 1054 χωρίς όμως επιστροφή της Ρώμης στην κοινή πρώτου σχίσματος πίστη. Αυτό όμως συνιστούσε σε ορθοδόξους κληρικούς της Ευρώπης και τον είπα το 71 όπως είπα και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Δηλαδή την μυστηριακή διακοινωνία ελεύθερα μετά των ετεροδόξων. Κατά την θαραλέα δήλωση του Αγίου Ναυπάκτου είναι εκτροπή από την ορθόδοξον πίστη και την θεολογία των πατέρων, τα λόγια του, η αποδοχή της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου εκ μέρους ορθοδόξων θεολόγων. 7. Έστω και αν υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση του βαπτίσματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του θεολογικού διαλόγου, η καταξίωση της βαπτισματικής θεολογίας γίνεται σήμερα de facto. 8. Φτάσαμε στην καταχρηστική χρήση της περιδίου πνευμόνων θεωρίας. Και ναι μεν, επικαλούνται οι οικουμενιστές τον πατέρα Γεώργιο Πτωρόφσκι και την αναφορά του στην πρώτου σχήματος κατάσταση. Στου κύκλους όμως των οικουμενιστών μας επεκτείνεται η χρήση της φράσεως και στη μετά το σχίσμα χριστιανοσύνη. 9. Δεχόμεθα σιωπηρά τις παπικές μεθοδεύσεις για την επιτάγχυση της ενωτικής προσπάθειας. Μέσα στα τεχνάσματα του παπισμού είναι και η αντιμετώπιση του σπουδαίου και θεμελιώδου θεολογικού ζητήματος του Φιλιόχε. Πάπας προηγούμενος, όχι ο προηγούμενος, έλεγε γιατί να επιμείνουμε εις το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως αφού μπορούμε να δεχθούμε το αθανασιανόν κείμενο. Αν θέλεις μήλον έπαρε, αν θες κηδώνει φάγε, έλεγαν οι Βυζαντινοί προγονείς μας. Καταφεύγουν 10 οι οικουμενιστές μας σε κάθε μεθόδευση για την αναγνώριση και επιβολή του παπικού πρωτίου, αφού ουδε μία διάθεση υπάρχει εκ μέρους του Βατικανού για την ειλικρινή κατάργησή του, εφόσον αποτελεί το ισχυρότερο έρισμα και έκφραση της παπικής απολυταρχίας. Ένα δείγμα του στάτους, της καταστάσεως, της δυτικής και κυρίως της παπικής θεολογίας είναι η επίσημη κατήχηση του Βατικανού που έχει μεταφραστεί σε πλήστες γλώσσες, ίσως σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και επιμελητής της συγκροτήσεώς της ογκώδες βιβλίου ήταν ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ ως καθηγητής ομότιμος του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Εκεί βλέπουμε ότι δεν υπεχώρησαν ούτε σε ένα σημείο. Αλλάζουν όμως τα ονόματα, ξαναβαπτίζουν. Ξέρετε πώς ονομάζονται τα συγχωροχάρτια, λυσίπινα. Λύοντας πεινάς. Δεν είναι συγχωροχάρτια, είναι λυσίπινα. Στην επίσημη και ανεπίσημη 11 γλώσσα των οικουμενιστών μας, ο Πάπας εκλαμβάνεται ως κανονικός επίσκοπος, φορέας αληθινής ιεροσύνης, όσταν ευρισκόμεθα στην πρώτου σχίσματος περίοδο. 12. Ανάλογα είναι τα ως τώρα αποτελέσματα και του διαθρησκειακού διαλόγου. 13. Τι δεν αναλεχθεί για την οδυνηρή υποχώρηση στην επιμονή του Βατικανού να συμμετέχει στον διάλογο και η Ιουνία. Έχουν λεχθεί και θα λεχθούν περισσότερα. 14. Είναι καταφανές πλέον ότι με την οικουμενιστική ιστερία κατευθυνόμεθα, αν δεν έχουμε ήδη φτάσει, σε μια ομοσπονδιακή ενότητα με την δυτική αιρετική πανσπερμία, στερούμενη κάθε δυνατότητα επηρεασμού των συνομιλητών μας, ενώ αντίθετα βιώνονται καταστάσεις εκοσμίκευσης και αποσχριστιανοποίησης των Ορθοδόξων. Πώς η αιρετική αλήθεια μετεστράφησαν στην Ορθοδοξία. Και εκείνοι που γίνονται, έρχονται στην Ορθοδοξία και καταφεύγουν στο Άγιον Όρο για να βαπτιστούν, να ενταχθούν ορθά εις το σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνοι είναι αποτέλεσμα των ιεραποστολικών ενεργειών ταπεινών παπάδων κυρίως και ελαχίστων επισκόπων έξω από την Ελλάδα. Σε αυτό το θλιβερό λοιπόν αποτελέσματα, έφτασε η συμμετοχή της Ορθοδοξίας στον Οικουμενικό Διάλογο. Παραλείπω παραθέματα σημαντικότατα του Αγίου Ναυπάκτου και του Σεβασμιωτάτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ.
Το επιχείρημα ότι με την συμμετοχή μας προσφέρεται βοήθεια στους ετεροδόξους να βρουν το δρόμο της επιστροφής στην αλήθεια αποδεικνύεται έολο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθό αν δεν συνέβαινε το αντίθετο. Τελειώνω. Ποια είναι λοιπόν η τελική αποτίμηση των οικουμενικών σχέσεων? Επιτυχία του διαλόγου θα ήταν η πρόοδος στην εναλυθία συνάντηση. Εν τούτης, η ποικιλώνυμη αίρεση έγινε δεκτή ως εκκλησία και όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικό, αλλά και από τις κατατόπους εκκλησιαστικές ιεραρχίες και συνόδου. Αυτό εκφράζει κυρίως η χρησιμοποιούμενη στα σχετικά έγγραφα ορολογία. Συνεχώς αυξάνει η σχετικοποίηση της Ορθοδόξου πίστεως και παραθεωρείται η μοναδικότητα και αποκλειστικότητά της στην ιερή υπόθεση της σωτηρίας. Με την χρησιμοποιούμενη αντιπατερική γλώσσα, τις αντικανονικές συμπροσευχές, τις κοσμικού και πολιτικού χαρακτήρα εκατέρωθεν επισκέψεις και επαφές, αυξάνει συνεχώς η άμβληση των διαφορών εις την πίστη και επέρχεται η ισοπαίδωση της Ορθοδοξίας. Είναι δυνατόν λοιπόν όλα αυτά να θεωρηθούν επιτυχία της Ορθοδοξίας του Χριστού και των Αγίων Του, όταν ο μόνιμος σκοπός της στους αιώνες είναι η επιστροφή των ετεροδόξων, αιρετικών και των αλλοθρήσκων εις την πίμνη του Χριστού? Ο οικουμενισμός και οι διάλογοι του υπό την σημερινή μορφή και πορεία τους είναι αποτυχία θλιβερά της Ορθοδοξίας στην αγιοπατερική εκδοχή της. Η Ορθοδοξία των οικουμενιστών μας αποδεικνύεται εμπεγμός και απόρριψη της Ορθοδοξίας των Αγίων και της ποιμαντικής της. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του διαλόγου. Αν για την αποστολικοπατερική πίστη ο διεξαγόμενος οικουμενικός διάλογος στο σύνολό του είναι αδιαμφισβήτητη αποτυχία, ταυτόχρονα όμως συνιστά, έτσι τουλάχιστον θεωρείται, επιτυχία, έστω και θανατηφόρο για τους οικουμενιστές μας και τους ετεροδόξους, διότι προάγει τις επιδιώξεις και τους στόχους τους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα σχέδια της νέας εποχής και των οργάνων της, φανερών και αφανών. Διακονείται πιστά και προωθείται μια υπόθεση πνευματικού θανάτου στην συνέχεια της στάσεως των ομιτιζόντων ενωτικών προ και μετά το σχίσμα. Ένα λοιπόν είναι γεγονός. Η πατερικά ορθόδοξη, ταπεινή και καθημαγμένη από τις εναντίον τους επιθέσεις, κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα, δικαιώνονται συνεχώς και περισσότερο, έχοντας την τιμή να βαδίζουν στα ίχνη των ομολογητών και μαρτύρων της πίστεώς μας και των μεγάλων ηγετών του αντιαιρετικού μας αγώνος, Φωτίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Παλαμά και Μάρκου του Ευγενικού. Λοιπόν, απόκειται αυτής από της δικαιοσύνης Στέφανος, για τον οποίον φροντίζουν οι ηγέτες του οικουμενισμού, εξαγγέλλοντας πρόσφατα την ηλυμένη ήδη απόφαση για την πάταξη των ανθισταμένων και αντιδρόντων στην ψευδένωση πατερικών Ορθοδόξων. Κλείνουμε να πιστεύσουμε ότι η Πανορθόδοξος Σύνοδος κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί, αν γίνει όπως ελέγχθη, ως μέσο των οικουμενιστών για την πανηγυρική καταξίωση του οικουμενικού διαλόγου και όλων των παραπάνω νεανιευμάτων του. Αν ας επαγρυπνεί λοιπόν ο φύλαξης της Ορθοδόξου πίστεως, δηλαδή το εκκλησιαστικό σώμα, κλήρος και λαός, και ο μοναστικός μας κόσμος που γνωρίζει διαχρονικά να αντιμετωπίζει τις δυνάμεις εκείνες για τις οποίες μας έχει ήδη προειδοποιήσει ο Απόστολος Παύλος στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι λύκοι που θα εσβάλλουν αλλά και θα προέλθουν από τους κόρπους της Εκκλησίας. Αν δεν αναθεωρηθεί συνεπώς η πορεία του ενωτικού διαλόγου, κάτι που θα ισοδυναμούσε βέβαια με θαύμα μέγα, και δεν αναχαιριστεί ο κατήπορος που άρχισε επί Πατριαρχίας Αθηνογόρου, η συνέχεια των οικουμενικών σχέσεων θα είναι ακόμη οδυνηρότερη για τους Ορθοδόξους. Ευχαριστούμε τον Δ. Γεώργιο Μηταλινό, διότι πέρα από τα σωστά τα οποία είπε, συγχρόνως κράτησε και την ώρα του, περίπου 2 λεπτά υπερεύει, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της ώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πατήρ Γεώργιος Μηταλινός, όπως είπα και στην αρχή, γνωστός, έχει σαφέστατη γνώση της ιστορίας, έχει σαφέστατη γνώση της θεολογίας, αλλά έχει επίσης σαφέστατη γνώση και της πραγματικότητας, της εικόνας πραγματικότητας, γι' αυτό και
ομιλεί με τα γνώμη και με τα γνώσεις και με τα λόγω γνώσεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την εισήγηση την οποία θα μας κάνει τώρα ο πρωτοπρεσβύτης πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Παναγίου Θεσσαλονίκη. Το θέμα του είναι παλαιό και νέο ημερολόγιο και ο κοινός εορτασμός του Πάσχα. Είναι γνωστόν ότι ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης ήταν πατρολόγος, από τους λίγους πατρολόγους, γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία της πατρολογίας και τους πατέρες, διότι ήμασταν περίπου στο ίδιο πρώτο έτος, εγώ εκείνος τέταρτο έτος, και το γνωρίζω από τότε, και είναι γνωστός για την γνώση των πατέρων αλλά και το ομολογιακό πνεύμα το οποίο τον διακρίνει. Οι διατριβές του έγιναν στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, στο Γενάδιο Σχολάριο, και έχει μια πολύ σαφέστατη πατερική υποδομή. Πάτερ Θεόδωρε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Άγιε Πρόεδρε. Να προσθέσω στον τίτλο του θέματος «Σεβασμιότατε Άγιε Αρχιερή, σεβαστή πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, παλαιό και νέο ημερολόγιο και ο κοινός εορτασμός του Πάσχα» και έναν υπότιτλο «Γιατί απέστειρε το φλέγον θέμα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος». Ένα από τα φλέγοντα και επίγοντα θέματα που εκαλείτουν να αντιμετωπίσει η μέλος να συνέλθει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ήταν και το θέμα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης, της αλλαγής του ημερολογίου, την οποία χωρίς πανορθόδοξη απόφαση, μονομερός και πραξικοπηματικός, επέβαλαν από το 1924 το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδος. Την μεταρρύθμιση δέχθηκε και η Εκκλησία της Κύπρου, ενώ όλες οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες αντέδρασαν και την απέρριψαν, όπως τα τρία πρεσβυγενή πατριαρχία Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμων, οι λοιπές εκκλησίες και το Άγιον Όρος. Η αντισυνοδική, αντικανονική και αναμφιβόλως λανθασμένη αυτή ενέργεια, που δεν ανταποκρινόταν σε καμία ποιμαντική αναγκαιότητα, ετραυμάτισε την ενότητα της εκκλησίας εορτολογικά και λειτουργικά, η οποία ενότητα επί 16 αιώνες, από την πρώτη δηλαδή ενικαία Οικουμενική Σύνοδο που καθόρισε τον κοινό εορτασμό του Πάσχα, παρέμενε αδιατάρακτη. Η ενότητα τραυματίστηκε σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο εν πρώτης των τοπικών αυτοκεφάλων εκκλησιών, πολλές από τις οποίες δεν αποδέχθηκαν την μεταρρύθμιση και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εορτάζουν τις εορτές και τις μνήμες των Αγίων κατά το παραδεδομένο Πάτριο Ιουλιανό ημερολόγιο, που χαρακτηρίζεται τώρα ως παλαιό. Άλλες εκκλησίες προσχώρησαν σταδιακά στην μεταρρύθμιση και αποδέχθηκαν το αποκληθέν νέο ημερολόγιο, το οποίο μερικοί αποκαλούν διορθωμένο Ιουλιανό, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για το παπικό Γρηγοριανό ημερολόγιο, που πήρε το όνομά του από τον Πάπα Γρηγόριο 13ο, ο οποίος το 1582 έκανε την αλλαγή ημερολογίου Πασχαλίου στην Δύση, όπου και εκεί στην αρχή υπήρξαν αντιδράσεις. Σιγά σιγά όμως υιοθετήθηκε από όλους και ισχύει μέχρι σήμερα ως κοινό ευρωπαϊκό ημερολόγιο. Η μεταξύ των δύο ημερολογίων χρονική διαφορά των 13 ημερών, για τη διόρθωση της οποίας έγινε και η αλλαγή, συντελεί τώρα ώστε σε μεγαλύτερη έκταση να έχουμε διάσπαση της ορτολογικής ενότητος από την πρώτη της ενικαία συνόδου οικουμενική περίοδο, διότι τότε υπήρχε διαφορά στον εορτασμό μόνο του Πάσχα. Ενώ τώρα η διαφορά περιλαμβάνει όλες τις εορτές, δεσποτικές, θεομητορικές και μνήμες Αγίων. Ένας από τους δύο βασικούς λόγους που συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, εκτός από την καταδίκη της αιρέσεως του Αρίου, ήταν να αποκαταστήσει την ενότητα στον εορτασμό του Πάσχα και να προσδιορίσει και τον χρόνο εορτασμού. Η απόφαση αυτή βέβαια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου δυσκόλεψε τους μεταρρυθμιστές να προχωρήσουν και στην αλλαγή του Πασχαλίου, διότι θα ανέτρεπαν εμφανώς κανόνες και αποφάσεις Οικουμενικής Συνόδου. Γι' αυτό άφησαν άθικτο το Πάσχα να εορτάζεται κατά το παλαιό ημερολόγιο, και αυτός είναι ο λόγος που εορτάζουμε το Πάσχα από κοινού όλοι οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν εθίγει ο γιορτασμός του Πάσχα. Έτσι όμως έχουμε πολλές παραδοξότητες. Υιοθετήσαμε το νέο ημερολόγιο, αλλά έχουμε και το παλαιό στον εορτασμό του Πάσχα. Γιορτάζουμε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες από κοινού την Ανάσταση του Χριστού, αλλά χωριστά με διαφορά 13 ημερών τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, την Κοίμηση της Παναγίας και όλες τις μνήμες των Αγίων. Όλες δηλαδή τις ακίνητες εορτές των 12 μηνών του έτους. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκκλησίας,
ένα από τα βασικά γνωρίσματα της οποίας είναι η ενότητα στην λατρεία μαζί με την ενότητα στην πίστη και στην διοίκηση. Περισσότερο επώδυνη είναι η διάσπαση της ενότητας σε τοπικό επίπεδο. Επειδή η ημερολογιακή αλλαγή δεν ανταποκρινόταν σε ποιμαντική ανάγκη, δεν προήλθε δηλαδή από το τίμιο, αλλά επευλήθη εκ των άνω για να υπηρετήσει εξωεκκλησιαστικές σκοπιμότητες, υπήρξε σφοδρή και δικαιολογημένη αντίδραση του εκκλησιαστικού πληρώματος, πολλών αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και λαϊκών, με συνέπεια να δημιουργηθούν διαιρέσεις και διαστάσεις μεταξύ επισκόπων και της Ιεράς Συνόδου, μεταξύ ιερέων και επισκόπων, μοναστηριών και επισκόπων, μεταξύ ιερέων και λαϊκών σε επίπεδο ενορίας, ακόμη και μεταξύ των μελών της ίδιας της οικογενείας. Ποιος δάσκαλος νους σοφίστηκε αυτήν την αλλαγή και κατέστρεψε σε μεγάλη έκταση την ερωτολογική ενότητα της Εκκλησίας και σε τοπικό και σε υπερτοπικό επίπεδο? Δεν θα υπάρξει κάποια άλλη σύνοδος που θα επαναφέρει την ενότητα και την ειρήνη, θα θεραπεύσει τα τραύματα που προκάλεσε η μονομερής, αντισυνοδική, χωρίς πανορθόδοξη απόφαση ημερολογιακή μεταρρύθμιση του 1924. Κοντεύει να συμπληρωθεί ένας αιώνας και το τραύμα αυτό στην ενότητα παραμένει. Φροντίζουμε να ενωθούμε με τους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες, χωρίς να αποκηρύξουν τις αιρέσεις τους, και μένουμε χωρισμένοι από τους αδελφούς μας του παλιού ημερολογίου, με τους οποίους δεν έχουμε καμία διαφορά. Είναι πολύ πικρή η ιστορία του ημερολογίου, του ημερολογιακού, και έχουν γραφεί για αυτήν πλήθος πολλοί άρθρων και βιβλίων με αλληλοσυγκροώμενη και αλληλοανερούμενη επιχειρηματολογία, ώστε να φαίνεται δύσκολο καταρχήν να βγάλει κανείς άκρη για το πού βρίσκεται το δίκαιο. Πολύ απλά και σύντομα, η πορεία του πράγματος κατά τον 20ο αιώνα έχει ως εξής. Σε επιστημονικούς κύκλους στην Ορθόδοξη Ανατολή, αλλά και σε δυτικίζοντες και κοσμικευμένους κύκλους εκκλησιαστικών ηγετών, άρχισε να συζητείται το θέμα περί το τέλος του 19ου αιώνα, χωρίς καμία ευρύτερη απήχηση στο σύνολο του κλήρου και του λαού. Για πρώτη φορά έθεσε επισήμως το θέμα ο Πατριάρχης Ιωακήμ III στη Γνωτή Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιο του 1902 προς τους προκαθημένους των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Η εγκύκλιος φαίνεται να τηρεί ίσες αποστάσεις απέναντι των δύο πλευρών, αυτών δηλαδή που επιθυμούν την αλλαγή του ημερολογίου και αυτών που αντιτίθεται σε αυτήν. Καταλήγει όμως με την σωστή επισήμανση ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να γίνει κοινή όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Διαμήψαστε. Η ουδέτερη στάση βέβαια της Εγκυκλίου δεν απαλλάσσει της ευθύνης ούτε τον Πατριάρχη ούτε τους συνοδικούς, διότι προέβαλαν στη συζήτηση και επίλυση ένα θέμα για το οποίο δεν υπήρχε καμία ποιμαντική και εκκλησιαστική ανάγκη, αλλά άλλες σκοπιμότητες, πολιτικές, οικονομικές, άνωθεν επιβαλλόμενες. Αυτό προκύπτει ολοφάνερα από τις απαντήσεις των αυτοκεφάλων εκκλησιών, που είναι στο σύνολό τους αρνητικές, και παραθέτω εδώ στην εισήγησή μου απαντήσεις. Είναι πάντως προς τιμήν και του Πατριάρχου Ιωακήμ και των συνοδικών αρχιερέων της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, ότι μετά τις αρνητικές απαντήσεις των τοπικών εκκλησιών, όχι μόνο έκλεισαν το θέμα, αλλά και εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο θέμα του ημερολογίου και του Πασχαλίου. Λέει το κείμενο. Περί δε του καθημάς ημερολογίου, τι αυτήν έχουμε γνώμη, εδέσιμον είναι και έμπεδον το από αιώνων μεν ήδη καθορισμένων και κυρωμένον δε τη διηνική της Εκκλησίας πράξη Πασχάλιων ως ουκ εξών περί τούτο καινοτομήσει. Είναι λοιπόν σεβαστό και ευραίο, δηλαδή αμετακίνητο και εδέσιμο το πάτριο παραδεδομένο με ολόγιο, και είναι αδύνατη οποιαδήποτε ημερολογιακή αλλαγή και καινοτομία, ως ουκ εξών περί τούτο καινοτομήσει. Ουσιαστικώς πρόκειται για πανορθόδοξη απόφαση, αφού συμφωνούν όλες οι εκκλησίες, είναι σύμψηφες ως προς το ότι είναι αδύνατη η ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο από το να τηρηθεί αυτή η πανορθόδοξη απόφαση και να κλείσει το θέμα. Οπότε θα αποφεύγονταν όλες οι διαιρέσεις και τα τραύματα στην ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Εκκλησία έβγαινε αλόβητη από την επίθεση του πονηρού. Δυστυχώς αυτό κράτησε για πολύ λίγο, διότι τα εκκλησιαστικά πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας αναστάτωσε και ανατάραξε μία πολυτάλαντη, ισχυρή, αλλά και γι' αυτό πολύ επικίνδυνη προσωπικότητα. Ο Μελέτιος Μεταξάκης,
ο οποίος ανέλαβε υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα σε 4 αυτοκέφαλες εκκλησίες. Σπάνιο και μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της Εκκλησίας, όπως σπάνια και μοναδική είναι η ζημία που προκάλεσε στην ενότητα της Εκκλησίας και ο ίδιος, αλλά και δια των διαδόχων του Πατριαρχών στην Κωνσταντινούπολη, Αθηναγόρα και Βαρθολομαίου που βαδίζουν στα ίχνη του. Μητροπολίτης Κητίου στην Κύπρο, Μητροπολίτης Αθηνών, Οικουμενικός Πατριάρχης και Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Την εύκολη και πολλές φορές παράνομη και αντικανονική αναρρίχησή του σε ύπατα εκκλησιαστικά αξιώματα και δι' αυτόν την εκθεμελίωση των παραδόσεων της Εκκλησίας, πολλοί αποδίδουν εις το ότι ήταν μεγαλομασόνος 33ου βαθμού. Δεν αγνοούμε τις προσπάθειες των οικουμενιστών σε εκκλησιαστικούς και πανεπιστημιακούς τίτλους να τον προβάλλουν ως μεγάλη και σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα, με άρθρα, μελέτες και συνέδρια οργανούμενα μέχρι και των προσφάτων ημερών μας. Το καλοκαίρι έγινε στην Κρήτη από θεολόγους πανεπιστημιακούς υπέρ του Μεταξάκη ένα τεράστιο μεγάλο συνέδριο. Όσα όμως επενετικά και αν υποθούν και όσες ενέργειες του και αν εξαρθούν, συνολικά η προσφορά του είναι αρνητική, διότι προκάλεσε ιδιαίτερα με την ημερολογιακή μεταρρύθμιση μέσα στην Εκκλησία φοβερό σχίσμα και ως γνωστόν εκ του καρπού το δέντρο γινόσπιτι. Ως αντίβαρος τους επένους για τον Μεταξάκη προτείνουμε να διαβάσουν οι υποστηρικτές του όσα λέγει περί αυτού μια μεγάλη οσιακή μορφή της Εκκλησίας μας, ο γέροντας Φιλόθεος Δερδάκος, τα οποία παρουσιάσαμε σε πρόσφατο έργο μας και ελάχιστα από τα πάμπολα έχουμε και εδώ στην εισήγησή μας, τα οποία όμως δεν έχουμε χρόνο να παρουσιάσουμε. Δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες για το πώς επανήλθε η συζήτηση για το ημερολόγιο και το Πασχάλιο. Την επανέφερε ο Μεταξάκης ως πανίσχυρος Μητροπολίτης, αφού είχε κλείσει επί του Ιωακήμ. Την επανέφερε ο Μεταξάκης ως πανίσχυρος Μητροπολίτης Αθηνών, όπου τον ανεβίβασε ο μεσουρανών τότε στο πολιτικό στερέωμα της Ελλάδος συντοπίτης και φίλος του Ελευθέριος Βενιζέλος. Παρά τα αυτά δεν μπόρεσε να την επιβάλλει τότε, αλλά πολύ αργότερα ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, συνεργαστής με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πανεπιστημιακό Καθηγητή Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, ο οποίος σημειωτέων πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος ως Αρχιμανδρίτης είχε γνωματεύσει ως μέλος Ειδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1919 ότι εισαγωγικά, η μεταβολή του Ιουλιανού ημερολογίου μη προσκρούσα εις δογματικούς και κανονικούς λόγους δύναται να γίνει με τα συνεννόηση με τα πασών των Αγίων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών. Η συνεννόηση αυτή με τα πασών των Αγίων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ουδέποτε έγινε, διότι ήσαν όλες σχεδόν αντίθετες. Στην εισήγησή μου εδώ παρουσιάζω σε αρκετή έκταση τις αντιδράσεις εναντίον αυτής της ημερολογικής μεταρρύθμισης του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Φωτίου, επίσης ενός διακεκριμένου ιεράρχου, καταρχήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου πριν να παραχωρηθούν οι νέες χώρες, του Μητροπολίτου Κασανδρίας Ειρηναίου, εξαιρετικές τοποθετήσεις, επίσης του γνωστού γέροντος Γαβριήλ Διονυσιάτου, του Αγίου Όρους της θέσης εναντίον της ημερολογιακής μεταρρύθμισης και τελικώς του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Λέει λοιπόν εδώ επίσης και του γνωστού Αγίου, τώρα άλλου Αγίου της Ερυβικής Εκκλησίας, του Αγίου Νικολάου Μελιβίροβιτς, ο οποίος στην προκαταρτική επιτροπή που έγινε στη Μονή Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος έχει πολύ ωραίες θέσεις, λέει πάντως πως η Κωνσταντινούπολη αποδεικνύεται μοντέρνα και αντιπατερική και δεν θα την ακολουθήσουν. Αφού λοιπόν υπήρχε τόση μεγάλη αντίδραση, γιονάτι, τι περιμέναν? Όλοι περίμεναν ότι το θέμα αυτό, μετά από το μεγάλο τραύμα στην λειτουργή ενότητα μεταξύ των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και στις διαιρέσεις και τα σχίσματα, όλοι εκτιμούσαν ότι η τραυματική και νοσηρή αυτή κατάσταση έπρεπε να θεραπευθεί επιγόντως με τη σύγκληση Πανορθόδοξης Οικουμενικής Συνόδου. Και μόνο για το θέμα αυτό, για αυτήν την κατεπίγουσα κρύα, ήταν αναγκαία και απαραίτητη η σύγκληση μεγάλης Πανορθόδοξης Συνόδου. Το επρότειναν πολλές τοπικές εκκλησίες και το συνιστούσαν όσοι και άγιοι γέροντες, συμβουλεύοντας να κάνουν οι πιστοί υπομονή. Μην αποτυχίζεστε, μην αποσχίζεστε, κάντε υπομονή, γιατί επρόκειτο περί προσωρινής αταξίας και ανομαλίας, την οποία θα θεράπευε η Εκκλησία στην μέλουσα να συνέλθει Αγία και Οικουμενική Σύνοδο. Εν τω μεταξύ,
Η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τα ενωτικά ανοίγματα προς τον Παπισμό ενεθάρρυναν αυτούς τους χώρους και τους Προτεστάντες και τους Παπικούς να ζητήσουν από τους Ορθοδόξους την συμφωνία για κοινό εορτασμό του Πάσχα σε μια σταθερή Κυριακή του Απριλίου. Κρατήσαμε την ενότητά μας οι Ορθόδοξοι, τουλάχιστον στον εορτασμό του Πάσχα και μετά τον Μεταξάκη, και έρχεται τώρα ο έξωθεν περαστής, αφού μας διήρεσε ως προς τεσσάρες μεγάλες ακίνητες εορτές και συντηρεί πολύ καλά αυτόν τον χωρισμό, επιδιώκει τώρα με τον προτινόμενο κοινό εορτασμό του Πάσχα να προκαλέσει και άλλες διαιρέσεις. Στις συζητήσεις με τους Παπικούς και τους Προτεστάντες δεν απορρίψαμε αυτήν τη νέα σχισματική αντορθόδοξη πρόταση, αλλά απλώς σε συνέδρια οικουμενιστικά και παρεμφερείς συναντήσεις επιφυλαχθήκαμε να συμφωνήσουμε, φοβούμενοι νέα σχίσματα και καταξίες, χωρίς να πάψουν κάποιοι ανώτατοι αξιωματούχοι μας, όπως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να δηλώνουν την συμφωνία και την επιθυμία τους για κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η νέα αυτή ανεπίτρεπτη εξέλιξη περί του κοινού εορτασμού του Πάσχα, κατά την πάνσοφη πονηρία των υποκινητών που στηρίζεται στο επιχείρημα «Ζήτα περισσότερα για να κρατήσεις αυτά που έχεις», συνετέλεσε ώστε το μεγάλο ζήτημα της ημερολογιακής μεταρρύθμισης του 1924 να περάσει όχι μόνο σε δεύτερη μοίρα, αλλά σχεδόν να ξεχαστεί και να μην υπάρχει πλέον κάποια προοπτική και ελπίδα να επανέλθουν οι τοπικές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες σε λειτουργική ενότητα και η διαίρεση των πιστών να πάψει σε παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες. Οι Άγιοι Πατέρες της Πρώτης Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου αποκατέστησαν την ενότητα στον εορτασμό του Πάσχα. Οι σύγχρονοι, εντός εισαγωγικών πατέρες, διέσπασαν την ενότητα σε όλες τις άλλες εορτές. Και όχι μόνο δεν κάνουν τίποτε για να την αποκαταστήσουν, αλλά αυθαιρέτως οι προκαθήμενοι τον περασμένο Ιανουάριο, πραξικοπηματικώς, χωρίς συνοδικές αποφάσεις των ιεραρχιών τους, έβγαλαν το θέμα του ημερολογίου. Ήταν μονίμως επί 60-70 χρόνια πρώτο θέμα της Συνόδου το θέμα του ημερολογίου. Τον Ιανουάριο το έβγαλαν το θέμα του ημερολογίου και του Πασχαλίου από τον κατάλογο των θεμάτων, το μόνο επίγον θέμα από όλα τα θέματα της Συνόδου. Γιατί αποσύρθηκε το θέμα αυτό, γιατί το απέστειλαν από τη Συνόδο το ημερολογιακό θέμα? Οι εξηγήσεις των υπευθύνων προσώπων δεν συμφωνούν απολύτως. Και παραθέτω εδώ εν εκτάσει τις γνώμες του Μητροπολίτου Περγάμου, τη γνώμη του Οικουμενικού Πατριάρχου και τη γνώμη του Πατριάρχου Ρωσίας του Κυρίλου. Και λέω τις εκτιμήσεις μου. Από τις τοποθετήσεις αυτών των τριών κατεξοχήν υπευθύνων προσώπων προκύπτουν τα εξής. Ο Μητροπολίτης Περγάμου, υπεραμεινόμενος σταθερά τη γραμμή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εμένει να κρατήσει ζωντανή την πρόταση περί κοινού εορτασμού του Πάσχα υφόλων των χριστιανών. Δεδομένου μάλιστα ότι στις χώρες της Διασποράς αυτό αποτελεί πνευματικό πρόβλημα και παρά τις αντιδράσεις των αντιπροσώπων των εκκλησιών Ρωσίας, Σερβίας και Γεωργίας που πρότεινε να εκπέσει το θέμα και να μην συζητηθεί, κατόρθωσε να το περάσει χωρίς αλλαγές και να το στείλει στη Σύνοδο. Αν αυτό τελικά γινόταν και το κείμενο εγκρινόταν από τη Σύνοδο όπως είχε καθοριστεί, αυτό θα αποτελούσε δικαίωση της ημερολογιακής μεταρρύθμισης του Μεταξάκη και διαιώνιση του ημερολογιακού σχίσματος, αλλά και θα άνοιγε ευέλπιδες προοπτικές για τον καθορισμό του κοινού εορτασμού του Πάσχα. Ο Πατριάρχης της Ρωσίας, Κύριλλος, διπλωματικότερα δεν ζήτησε να αποσυρθεί το κείμενο, αλλά να γίνουν τροποποιήσεις. Φαίνεται όμως ότι οι τροποποιήσεις που ζητούσε ανέτρεπαν τα δύο σημαντικά στοιχεία της γραμμής του φαναρίου που μνημονεύσαμε, νεκτάσει, δηλαδή την διατήρηση του νέου ημερολογίου. Καμία σκέψη ότι μπορεί να επανέλθουμε και στο παλιό ημερολόγιο, να έρθουν και οι άλλες εκκλησίες στο νέο ημερολόγιο. Την διατήρηση του νέου ημερολογίου και τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Οπότε προτίμησε και ο Οικουμενικός να μην συζητηθεί το θέμα από το να ιτηθεί και να ανατρέψει την οικουμενιστική πολιτική της Κωνσταντινούπολης. Κερδισμένη πάντως περισσότερο είναι η Μόσχα, που καυχάται ήδη, τελειώνω, που καυχάται ήδη στους πιστούς της και λέει στο δικό της μνημείο ότι εμείς δεν έχουμε κάνει, εμείς κρατήσαμε και αποτρέψαμε και την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και το Πασχάλιο. Είναι χαμένη όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί στερείται πλέον οικουμενικών διδασκάλων και ηγετών, οι οποίοι δεν βλέπουν μόνο στενά και τοπικά το δικό τους μνημείο και δεν αληθορίζουν προς την ισχυρή αιρετική δύση, αλλά καθολικά και φιλάδελφα βλέπουν όλους τους Ορθοδόξους στην αντιμετώπιση των αιρέσεων και των σχισμάτων. Ποιος θα επαναφέρει και πότε την λειτουργική ενότητα μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών στον εορτασμό των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, των Θεομετωρικών Εορτών και των Εορτών των Αγίων? Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό η Μόσχα?
με την τοπικιστική μη καθολική αυτή νοοτροπία, ούτε το θέμα του Αρίου, ούτε το θέμα του κοινού εορτασμού του Πάσχα θα έλυε η Οικουμενική Σύνοδος. Το πιο πικρό όμως και οδυνηρό είναι ότι η Κωνσταντινούπολη και η Μόσχα, παρά τις διαφορές τους επιμέρους ζητήματα, προχωρούν ομόφρονες και αγαλωμένο ποδί στην αποδοχή από την Σύνοδο της Πανερέσεως του Οικουμενισμού με την υποστήριξη των θεολογικών διαλόγων και των αιρετικών κειμένων που αυτοί έχουν εκπονήσει και με την συνέχιση της συμμετοχής των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, υποβιβάζοντας και ευθελίζοντας την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού, σε μικρό κομμάτι και συμπλήρωμα αυτής της αιρετικής πανσπερμίας. Υπάρχει κάτι ανάλογο στην ιστορία της Εκκλησίας? Εκ των προτέρων διαπιστώνεται ότι με αυτές τις προδιαγραφές και κατευθύνσεις η Σύνοδος δεν αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων συνόδων και θα απορριφθεί από τη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας ως ψευδοσύνοδος. Τρεις επισημάνσεις. Ένα λεπτό, Άγγελε. Που αφορούν γενικότερα τη συνέλευσή μας. Εγώ επέλεξα το θέμα του ημερολογίου γιατί δεν το έπαιρναν άλλοι. Ήταν ειδικό θέμα. Θέλω λοιπόν να κάνω 2-3 επισημάνσεις γενικώς για το θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σύντομα. Η θέση μου είναι ότι επειδή βλέπω ότι κατευθύνονται πολλοί αρχιερείς και κάποιες εκκλησίες στο να κάνουν κάποιες διορθώσεις στα κείμενα. Θα κάνουμε διορθώσεις και θα προχωρήσει η Σύνοδος. Κατά την εκτίμησή μου δεν είναι σωστή αυτή η προοπτική. Δεν διορθώνεται το κείμενο, η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον υποκόσμο. Και δεν διορθώνεται και με εξής λόγο. Διότι εκτός των άλλων των επιμέρους παρατηρήσεων που σωστά έχουν κάνει πολλοί αρχιερείς και Άγιος Ναυπάκτου να διορθωθεί η ορολογία, υπάρχουν μέσα στο κείμενο δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία δεν διορθώνονται. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Ποια είναι τα θέματα αυτά? Είναι το θέμα των θεολογικών διαλόγων και το θέμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Δικαιώνει το κείμενο και τους θεολογικούς διαλόγους και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αλλά στους θεολογικούς διαλόγους έχουν περάσει κείμενα μέσα επέσχυντα. Έχει περάσει τον Παλαμάν, το κείμενο που αναγνωρίζουμε τον παπισμό ως κανονική εκκλησία. Θα εγκρίνουμε και το κείμενο αυτό? Και υπάρχει επίσης το θέμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών με τις αποφάσεις που πήραν στην Καμπέρα, που πήραν στο Πουσάν, που πήραν στο Πόρτο Αλέγκρε, που είναι φρικτές αποφάσεις. Όταν λοιπόν παραμείνουν Άγιοι Ναυπάκτου και παρακαλώ να επισημανθούν αυτά στην ιεραρχία, εγώ έχω υποβάλει ένα σχετικό υπόμνημα. Όταν λοιπόν παραμένει μέσα στο κείμενο αυτό άθικτο το θέμα της συμμετοχής μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, δεν κάνουμε τίποτα. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο εκκλησίες, η Εκκλησία της Γεωργίας και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, οι οποίες ήδη έχουν αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Συμβούλιο. Και επειδή τον τελευταίο καιρό καταβάλλονται προσπάθειες διεκκλησιαστικές και πολιτικές, το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, πιέζεται η Εκκλησία της Γεωργίας να υποχωρήσει. Η Εκκλησία της Γεωργίας έχει πάρει απόφαση να απορρίψει καθ' ολοκληρία το κείμενο αυτό. Και θα πρέπει επίσης και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, αν θέλει να είναι συνεπή στην αποχώρησή της από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πρέπει και η Εκκλησία της Βουλγαρίας να απορρίψει το κείμενο αυτό. Αφού δεν συμμετέχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πώς θα υπογράψει κείμενο στο οποίο επενείται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Και να πω επίσης και κάτι που αφορά όλους μας. Σας προβληματίζω όλους μας. Έγινε λόγος εδώ, τι θα κάνουμε, και σε μια ερώτηση, τι θα κάνουμε μετά τις πιθανές αντορθόδοξες αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Παλαιότερα ο γέροντας Γεώργιος Καψάνης μας συγκρατούσε και εν μέρη τον ακούγαμε και έλεγε ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Και η κόκκινη γραμμή είναι το κοινό ποτήριο. Αν φτάσουμε στο κοινό ποτήριο δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα άλλο, θα αποτυχιστούμε, θα διακόψουμε το μνημόσυνο. Έλεγε. Τώρα έχω την εντύπωση και ξέρω πως συμφωνούν πολλοί αρχιερείς στη γραμμή αυτή, ότι η γραμμή αυτή έχει μεταφερθεί. Η γραμμή αυτή έχει μεταφερθεί μπροστά. Και να μνημονεύσω εδώ, το λέω και καυχόμαι και χαίρο αγαλώμενος, ότι σε συνάντηση που είχαμε για να οργανώσουμε την ημερίδα αυτή με τον Μητροπολίτη Πειραιός, εκείνος είπε ότι δεν μπορούμε πλέον, αν αναγνωρίσει η Σύνοδος την εκκλησιαστικότητα των Ιεροδόξων και το βάπτισμα των Ιεροδόξων, δεν μπορούμε εμείς να μείνουμε έτσι.
Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ να σε πω ότι από τα σημαντικότερα σημεία της σημερινής ημερίδος μας ήταν η παρουσία του Επισκόπου Λογκίνου από την Ουκρανία. Όταν τον άκουγα εδώ, δάκρυζα μέσα μου. Δάκρυζα όταν τον άκουγα και έκλαιγα και λέω δόξα τω Θεώ. Και θα πω και κάτι, ας το ακούσουν οι αρχιερείς μας. Αν οι αρχιερείς μας εδώ εγκρίνουν αυτήν την σύνοδο, θα πάμε στην Ουκρανία όλοι. Θα μνημονεύουμε το αρχιεπισκόπου ημών Λογκίνου. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε λίγο για την υπέροχη του χρόνου. Ευχαριστούμε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση γιατί μας ενημέρωσε για το ημερολόγιο, για το θέμα του ημερολογίου και κυρίως τόνισε γιατί ακριβώς το ημερολόγιο δεν τέθη στην ημερησία διάταξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ο λαός εδώ απεδέχθη την εισήγηση του, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει, όχι. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει. Ένα λεπτό. Έχουμε τη δυνατότητα. Καθίστε. Σαν εκκλησία σε ΝΑΤΟ, δεν έχουμε δουλειά με την Ουκρανία. Σας παρακαλούμε. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο. Παρακαλώ, παρακαλώ να ακούσουμε και τις επόμενες εισηγητές. Να ακούσουμε και τον επόμενο εισηγητή, παρακαλώ. Και μετά να κάνετε τις ερωτήσεις σας, τοποθετήσεις για να έχουμε και απαντήσεις. Ο επόμενος εισηγητής είναι ο καθηγητής Δημήτρης Τσαρακίδης. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Παραστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστός από τα παλιότερα χρόνια, είμαστε περίπου 2 χρόνια διαφορά στο Πανεπιστήμιο και είμαστε πάρα πολύ γνώριμοι, γιατί και ο πατέρας του και ο ίδιος κατάγεται από τη Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Νομοπίας. Και ο πατέρας ήταν ευλαβέστατος και η μητέρα του ευλαβέστατη και από εκεί βέβαια προήλθε ο καρπός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δίνει ομολογία της πίστεως. Το θέμα του είναι, μπορεί μια σύνοδος Ορθοδόξων να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους και να οριοθετήσει διαφορετικά την έως τώρα ταυτότητα της Εκκλησίας. Και υπάρχει υποπρόταση, η πρόκληση της μέλουσα να συνέλθει τη Μεγάλη Συνόδου. Κύριε Καθηγητά, κύριε Τσελεγκή, δέχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιε Πρόεδρε, σεβασμιότατη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ. Από τη θέση αυτή αισθάνομαι το χρέος να ευχαριστήσω εκ καρδίας και δημοσίως τον φιλόξενο και φλογερό αγωνιστή οικοδεσπότη, τον ποιμένα τον καλό, τον τιμηθέντα κατ' επανάληψη και εξαιρέτως με τον ονειδισμό του Χριστού, τον Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Για την μεγαλόδια αυτή διοργάνωση του παρόντος θεολογικού επιστημονικού συνεδρίου και μάλιστα την κρίσιμη αυτή χρονική στιγμή για την υπεύθυνη ενημέρωση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και τούτο επειδή το πραγματευόμενο εδώ θέμα υπερβαίνει τα όρια της τοπικής Εκκλησίας μας και αφορά την ανατινηγουμένη, ορθόδοξη και μόνη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η μέλουσα να συνέλθει η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος φαίνεται από την ως τώρα διαδικασία και θεματολογία της να διαψεύδει το επίδοξο όνομά της. Μάλιστα, θα μπορούσαμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι κατ' επίφαση είναι Αγία. Και αυτό το λέμε εξαιτίας του ελλείμματος συνοδικότητας που έχει. Κυρίως όμως, εξαιτίας του σοβαρού ελλείμματος ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας που την διέπει. Το μεγάλο έλλειμμα ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας πιστοποιείται αναμφιβόλως και κατεξοχήν από την εσφαλμένη εκκλησιολογία που ησυχείται στο προσψήφιση κείμενο σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό χριστιανικό κόσμο.
Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι εν λόγω σύνοδος δεν είναι επομένη της Αγίας Πατράς. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι Αγία. Αλλά κατ' επίφαση είναι και μεγάλη. Μάλλον θα έπρεπε να αυτοχαρακτηριστεί ως μικρή, αφού σε αυτή θα παραβιαστούν λίγοι και μάλιστα κατ' επιλογή επίσκοποι. Στην πραγματικότητα είναι μια διευρυμένη σύνοδος προκαθημένων. Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκόπων των Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών θα είναι απόντες και χωρίς τη δυνατότητα ψήφου από εκεί όπου αναγκαστικά βρίσκονται, αδυνατώντας έτσι να εκφράσουν την δογματική συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Της δικής τους, της τοπικής. Ειδικότερα, από την Ελλαδική Εκκλησία θα παρευρεθούν σε αυτήν λιγότεροι του 1/3 των επισκόπων της, ενώ από την Εκκλησία της Ρωσίας ούτε το 1/10 των επισκόπων της. Στην πραγματικότητα, ούτε οι παρόντες επίσκοποι έχουν άμεση ψήφο στην εν λόγω σύνοδο, αφού και αυτή η ψήφος τους θα εκφραστεί μόνο δια του πρώτου και μόνο εάν είναι πλειοψηφούσα ψήφος στο πλαίσιο της αντιπροσωπείας της τοπικής αυτοκεφάλου εκκλησίας. Πράγμα σαφώς αντικανονικό και αμάρτυρο στην ιστορία της εκκλησίας. Πρόκειται μάλλον για μια παροδία πανορθοδόξου συνόδου, στην οποία δεν θα είναι παρόντες όλοι οι Ορθόδοξοι επίσκοποι. Έτσι, άθελά μας παραπέμπει στην επιδικτατορία Αριστείνδη Σύνοδο. Αλλά και την Αριστείνδη Σύνοδο την ξεπερνά κατά πολύ σε αντικανονικότητα. Στο ερώτημα του θέματός μας, αν μπορεί δηλαδή μια Ορθόδοξη Σύνοδος να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους, η ευθεία και η ειλικρινής απάντηση απερίφραστα είναι αρνητική. Καμία πανορθόδοξη σύνοδος δεν μπορεί να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους, εάν βέβαια θέλει να εκφράσει αλαθήτως την διαχρονική ταυτότητα της Ορθοδοξίας ως της μόνης μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, σύμφωνα πάντοτε με τον όρο, το γνωστό ως σύμβολο της πίστεως, της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Τα δόγματα της Εκκλησίας, ως πιστευόμενα και βιούμενα από τους πιστούς, είναι σωτήρια. Έχουν δηλαδή σωτηριολογικό χαρακτήρα, γιατί συμπυκνώνουν το αγιοπνευματικό περιεχόμενο της ζωής της Εκκλησίας. Και η ζωή της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινη και που διοχετεύεται μυστηριακώς στο σώμα της από την ζωοποιό και θεοποιό κεφαλή της, τον Υιό του Θεού, τον Ένα της Τριάδος. Οι επίσκοποι μας δεν πηγαίνουν στις συνόδους για να ψηφίσουν όσα άλλοι επίσκοποι και θεολόγοι ετοίμασαν πριν από αυτούς, χωρίς αυτούς, αλλά για αυτούς. Πολύ περισσότερο δεν πηγαίνουν για να υπογράψουν εκ των προτέρων το ανακοινωθέν της μέλουσα συνόδου. Η πράξη αυτή αποτελεί απαξίωση της συνοδικότητας της Εκκλησίας και εμπαιγμό του Αγίου Πνεύματος. Οι επίσκοποι πηγαίνουν στην Εκκλησία ως ανώτατοι εκκλησιαστικοί ηγέτες των τοπικών τους εκκλησιών, προκειμένου να οριοθετήσουν επί ίσης όρης με τους συνεπισκόπους τους την ορθή διδασκαλία της πίστεως και να εκφράσουν την αγιοπνευματική ζωή της Εκκλησίας έναντι των αμφισβητήσεων, των νέων αμφισβητήσεων και προκλήσεων, εντός των νέων δεδομένων, πάντοτε όμως ταπεινός ως επόμενη της Αγίας Πατράς. Με τον τρόπο αυτό ενεργούν σύμφωνα με την αγιοπατερική παράδοση της Εκκλησίας. Εδώ απερίφραστα και με κάθε σαφήνεια πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάποιος επίσκοπος ως πρώτος ανεφίσων, primus synepharibus. Το πρώτος ανεφίσων που ξεστόμησε ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ομότεχνος καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, εισηγείται την ουσιαστικά την μονοκρατορία στην Εκκλησία, πράγμα που προϋποθέτει επίσης ουσιαστικά την κατάλυση της αγιοπνευματικής λειτουργίας της συνοδικότητας. Γι' αυτό και όσοι επίσκοποι το προβάλλουν για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, συγχαίουν ανεπίτρεπτα τα πρεσβεία τιμής με την παπική αντίληψη του πρωτίου και σφάλουν δογματικώς ευρισκόμενοι εις πλάνη νυκτράν. Η θεώρηση αυτή είναι εντελώς αμάρτυρη από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Όταν όμως συμβαίνει, όπως τελευταία να λέγεται,
παραπέμπει στην αιρετική δοξασία του παπικού πρωτίου, όπως είπαμε. Και το ακόμη τραγικότερο είναι όταν το πρωτίο αυτό επιχειρείται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να θεμελιωθεί στο τριαδικό δόγμα. Αυτή η δοξασία σαφώς αιρετίζει, αφού εισάγει κατά δυτική απομίμηση την ιεραρχική τάξη στην Αγία Τριάδα, η οποία βέβαια είναι υπερτάξη κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Σε πρόσφατη επιστολή μας προς τους επισκόπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας ανά τον κόσμο, στις 3 Δευτέρου 2016, υποστηρίξαμε ότι οι εμπνευστές και συντάκτες του συγκεκριμένου κειμένου επιχειρούν μια θεσμική νομιμοποίηση του χριστιανικού συγκριτιστικού οικουμενισμού με μια απόφαση Πανορθοδόξου Συνόδου. Εάν ψηφιστεί το κείμενο αυτό σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, δημιουργείται μέγιστο πρόβλημα εκκλησιολογικής υπάρξεως τόσο για όσους επισκόπους το ψηφίσουν, όσους και για όσους από το πλήρωμα της Εκκλησίας θα το αποδεχτούν στην πράξη. Και τούτο γιατί το δογματικό αυτό ατόπιμα έχει την αναφορά του σε όρο της Οικουμενικής Συνόδου. Με το παραπάνω κείμενο δηλαδή δίνεται εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς ή ετεροδόξους επί το κομψότερον της Δύσεως, Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες, διευρυνωμένων έτσι αυθαιρέτως των κανονικών ορίων της Εκκλησίας. Ειδικότερα, το ατόπιμα του παραπάνω κειμένου σημαίνει πρακτικώς άρνηση συγκεκριμένου άρθρου της πίστεως της Β' Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο ορίζει σαφώς ότι ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στα πρακτικά της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου διαβάζουμε και τις εκκλησιολογικές συνέπειες από τη μία ακριβή αποδοχή του συμβόλου της. Όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει και μία λέξη από το σύμβολο όρο αυτό, να αναθεματίζεται, να καθερείται και να αφορίζεται. Δηλαδή πρακτικώς να αποκόπτεται από την Εκκλησία ως αιρετικός. Τα σχετικά αναθέματα επαναλαμβάνουν και όλες οι επόμενες Οικουμενικές Σύνοδοι. Όταν λοιπόν υποστηρίζουμε τα παραπάνω, δεν απειλούμε αυθαίρετα κανέναν. Απλώς εμείς επόμενοι της Αγίας Πατράση καταθέτουμε εμπόνος και ταπεινώς τις σαφείς εκκλησιολογικές συνέπειες που ορίζονται αμετακλήτως από τις Οικουμενικές Συνόδους για όσους αθετούν τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Το άρθρο 6 του συγκεκριμένου κειμένου εισηγείται πνευματικό έγκλημα σε βάρος της ίδιας της Εκκλησίας, επειδή επιχειρεί να διαφθείρει το σωτήριο δόγμα της εκκλησιολογίας μας. Το συγκεκριμένο άρθρο 6 του υποβαλλομένου κειμένου προς έγκριση από τη Μέλουσα και Μεγάλη Σύνοδο εμφανίζει κατά αντιφατικό και εντελώς αθεολόγητο τρόπο την Ορθόδοξη Εκκλησία αφενός μεν ως την μίαν Εκκλησία, αφετέρου την εκπεφρασμένη δια των εκπροσώων της και όχι μόνο άποψη ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες, σαφώς ετερόδοξες, την ιστορική παρουσία των οποίων αναγνωρίζει και στοχεύει, όπως λέει, στην ενότητα με αυτές. Οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές δηλαδή θεωρούν τις ετερόδοξες θρησκευτικές κοινότητες ως τμήματα της δίθεν τηρημένης Εκκλησίας και επιδιώκουν την δίθεν επανένωση της Εκκλησίας αντί να εργάζονται για την επιστροφή τους. Επιδιώκουν την ενότητα με αυτές παρά το γεγονός ότι αυτές δεν δηλώνουν έως και σήμερα καμία διάθεση αρνήσεως των δογματικών αποκλήσεων, τα ακούσαμε και προηγουμένως, από τη μία και μόνη Εκκλησία. Αυτό όμως είναι στην πράξη ο παναιρετικός, πνευματικός δυσόδης και πονηρότατος συγκριτιστικός οικουμενισμός. Γι' αυτό και ακριβολογούμε θεολογικά όταν μιλούμε για οικουμενιστική κακοδοξία, η οποία πρέπει και συνοδικά να καταδικαστεί. Το εξαιρετικά θλιβερό είναι ακόμη ότι όλα σχεδόν τα κείμενα της πέμπτης προσυνοδικής διασκέψεως που ήταν ως θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όταν συμβαίνει να γνωρίζει κανείς μάλιστα και την προϊστορία τους, διαπνέονται λίγο ή πολύ από το πνεύμα της πονηρίας του οικουμενισμού. Γι' αυτό και κυριαρχούνται από αντιφάσεις και σκόπιμες ασάφειες που επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Και τούτο σε σαφή αντίθεση προς τα σωτήρια δόγματα της Εκκλησίας, που διακρίνονται για την σαφήνεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των θεολογικών τους νοημάτων. Επειδή τα δόγματα των ετεροδόξων χριστιανών αποτελούν την συμπίκνωση της δισεβούς ζωής,
όπως αντιστοίχως τα σωτήρια και ευσεβή δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνιστούν την συμπίκνωση και οριοθέτηση της πίστεως και της αγιοπνευματικής ζωής της, και επειδή το προσψήφιση εκκλησιολογικού δηλαδή δογματικού χαρακτήρα κείμενο σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο είναι σαφώς οικουμενιστικό και ως τέτοιο διαφθείρει και καταλύει υπαρξιακό στην Ορθόδοξη Εκκλησία καθ' αυτήν και την συνεπαγόμενη αγιοπνευματική ζωή της. Γι' αυτό, απευθυνόμενοι από το θεολογικό αυτό συνέδριο, σεβαστή μας συνοδική ιεράρχης της μέλουσας Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, παρά τον σεβασμό στον θεσμό που εκπροσωπείτε και παρά τον σεβασμό στο σεπτό πρόσωπό σας κάθε αυτό, εμείς, παραμένοντας επόμενοι της Αγίας Πατράς, σας δηλώνουμε με παρησία και με κάθε σαφήνεια και με τα λόγου γνώσεως ότι δεν θα αποδεχθούμε την ενδεχόμενη κακή επιλογή σας να υπερψηφίσετε το παραπάνω οικουμενιστικό κείμενο, αλλά και κάθε άλλη διάταξη των κειμένων, εφόσον συμβαίνει αυτά να αντίκεινται στο διαχρονικά ευσεβές φρόνημα της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας. Και τούτο, γιατί η ευσέβεια απορρέει και προκύπτει από την καθαρότητα και ακρίβεια της δογματικά οριοθετημένης πίστεώς μας. Ακόμη ειδικότερα, το άρθρο 6 του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο που κατατέθηκε προς ψήφιση από τους αρχιερείς, οι οποίοι θα λάβουν μέρος ως συνοδικοί στη μέλουσα να συνέλθει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ουσιαστικά εισηγείται ένα είδος πολιτικού γάμου με ετερογενή συμβαλόμενα μέρη. Πρόκειται δηλαδή για ένα μη φυσιολογικό γάμο. Γι' αυτό και τα συμβαλόμενα μέρη δεν μπορούν να γίνουν ένα οργανικό σώμα και κυρίως ένα πνεύμα στο οποίο στοχεύει ο εκκλησιαστικός γάμος. Εδώ το συγκεκριμένο άρθρο 6 εισηγείται ένα είδος πνευματικής συμβιώσεως παύλα ενώσεως του πνεύματος της αληθείας της Εκκλησίας με τα ακάθαρτα πνεύματα της πονηρίας, τα οποία διέχουν τις ετερόδοξες λεγόμενες εκκλησίες εξαιτίας της θεσμικής αποστασίας τους από τα ευσεβή δόγματα της Ορθοδοξίας. Ένας τέτοιος όμως εκκλησιολογικός γάμος εντός εισαγωγικών είναι τελείως απαράδεκτος ως ασυμβίβαστος μέχρι με την έως τώρα και εις τους αιώνες διαχρονική ταυτότητα της Εκκλησίας. Κανείς απολύτως, προσωπικός ή θεσμικός, δεν δικαιούται να οριοθετήσει διαφορετικά τα έως τώρα όρια της Εκκλησίας που ορίστηκαν απαρεγκλήτως από τις Οικουμενικές Συνόδους. Είναι θεολογικά αδιανόητο να ονομαστούν και να αναγνωριστούν ως εκκλησίες εκείνες οι θρησκευτικές κοινότητες που εξακολουθούν να φρονούν ό,τι και εκείνοι που καταδικάστηκαν, καθαιρέθηκαν και αφαιρέθηκαν και απορρίστηκαν τελεσυνδίκως και αποκόπηκαν από τη μία και μόνη εκκλησία ως αιρετική. Αν οι αιρεσιάρχες ονομάστηκαν απεριφράστως από τους θεοφόρους πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων ως πνευματικός φρενοβλαβής και από την υμνολογία της Εκκλησίας μας ως ανιάτως γνωσίσαντες, πώς πρέπει να θεωρηθούν ή να ονομαστούν εκείνοι από τους Ορθοδόξους που υποστηρίζουν την θεσμική αναγνώριση των ετεροδόξων λεγόμενων εκκλησιών, ψευδοεκκλησιών δηλαδή, ισοτίμως προς τις τοπικές Ορθόδοξες εκκλησίες? Κατά συνέπεια, είναι εντελώς παράλογο θεολογικά, παύλα εκκλησιολογικά και πνευματικά μια πανορθόδοξη σύνοδος να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους. Κάτι τέτοιο θεωρητικά και πρακτικά είναι αυτοκαταστροφικό για την Εκκλησία που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η Εκκλησία όμως δεν μπορεί να αυτοκτονήσει. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι παράλογο, αλλά και γιατί αυτό αντίκειται στην ταυτότητά της ως θεανθρωπίνου, ζωοποιού και μυστηριακού σώματος του Χριστού, ο οποίος νίκησε τον θάνατο και οικοδόμησε την Εκκλησία του έτσι ώστε
κατά την αψευδή διαβεβαίωσή του, πύλε άδου, κούκα της χύσου είναι αυτής. Επομένως, ο παρόν αγώνας από εμάς αφορά εμάς τους ίδιους ως Ορθοδόξους πιστούς για το χρέος της ομολογίας μας εν Χριστώ και όχι την Εκκλησία καθεαυτή. Η Εκκλησία καθεαυτή δεν θα κινδυνεύσει και θα ελιμενιστεί με τα βεβαιότητος στην Βασιλεία του Θεού. Το ερώτημα είναι όμως ποιος θα είναι επιβάτης σε αυτό το πλοίο της Εκκλησίας. Δεν εγγυάται το ότι είμαστε βαπτισμένοι και είμαστε μέλη της Εκκλησίας ότι θα ελιμενιστούμε κιόλας. Αυτό το νόημα έχει το συνέδριό μας στην προκειμένη περίπτωση, εκτός των άλλων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έγραφε Όσιος Παΐσιος ο Άγιος Ρήτης σε επιστολή του προς τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στις 23/1/1969. Δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι η έλλειψη σοβαρών ιεραρχών και επιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι εκλεκτοί, όμως δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι του Χριστού και αυτός του κυβερνάει. Οι ετερόδοξοι βρίσκονται θεσμικά εις χώραν μακράν της πατρικής οικίας. Ο μόνος τρόπος να βρεθούν στην πατρική χώρα των ζώντων είναι να επιστρέψουν εν μετανία από εκεί που έφυγαν, να αρνηθούν την ετεροδοξία τους για να μπορέσουν να ενταχθούν στο ζωοποιό μυστηριακό σώμα του Χριστού. Η μέλουσα να συνέλθει σύνοδος αν δεν καταδικάσει απερίφραστα τον οικουμενισμό και αν δεχτεί τα κείμενα που συνιστούν τη θεματολογία της ως έχουν ή αν προβεί σε τροποποιήσεις που δεν αφορούν το εκοσμικευμένο οικουμενιστικό πνεύμα που τα διαπνέει, δεν πρόκειται να την αποδεχθεί το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας που θέλει πάντοτε να είναι επόμενο της Αγίας Πατράσης. Οι όποιες αποφάσεις της με οικουμενιστικό πνεύμα θα παραμείνουν κενό γράμμα για τον πιστό λαό, τον φύλακα της πίστεως της Εκκλησίας κατά την συνοδική απόφαση των Πατριαρχών του 1848. Η ίδια η μέλουσα σύνοδος στην περίπτωση αυτή θα παραμείνει στην εκκλησιαστική ιστορία ως ψευδοσύνοδος, όπως εκείνη του 449 στην Έφεσο, όπως εκείνη της Λιών και όπως εκείνη της Φεράρας Φλωρεντίας. Εμείς θα προσευχόμεθα εμπόνως να δοθεί η σύγχρονη μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως από τους συνοδικούς επισκόπους προς δόξαν του Ενδριάδη Θεού και προς ευαρέστηση του λαού του Θεού. Εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσης των Οικουμενικών Συνόδων και εμφορούμενοι από το φρόνημά τους, μένουμε εδραίοι στην Ορθόδοξη πίστη και αμετακίνητοι στην Εκκλησία. Και όπως δεν έκαναν σχίσμα στην Εκκλησία όσοι δεν αποδέχτηκαν τις αποφάσεις της Λειτουργικής Συνόδου του 449 στην Εφεσό, όπως δεν αποσχίστηκε από την Εκκλησία ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μη αποδεχόμενος συντογματικά εσφαλμένες μονοθελιστικές διδασκαλίες όλων των επισκόπων της Ορθόδοξης Ανατολής, αντιτασσόμενος μόνος αυτός, συγγνώμη, και όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός δεν έκανε σχίσμα στην Εκκλησία, αντιτασσόμενος μόνος αυτός στην ψευδοσύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας και μη υπογράφοντας τα πρακτικά της ψευδοένωσης, έτσι και εμείς θα μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία των Αγίων των Οικουμενικών Συνόδων και θα απορρίψουμε μεταυδελιγμίας κάθε ενδεχόμενη συγκριτιστική, οικουμενιστική, θεσμική διδασκαλία της μέλουσας προβληματικής συνόδου. Και τούτο επειδή χρονούμε ταπεινώς, όπως ότι όντως θεολογίας Φερόνιμος Γρηγόριος, ότι κρίσον εμπατούς ομονίας η υπέρ της ευσεβίας διάστασης. Θα προσευχόμεθα καθημερινά και εμπόνως να μην επιτρέψει ο Τριαδικός Θεός να γίνει η επικείμενη σύνοδος, γιατί είναι από τη σύνθεσή της και από την θεματολογία της φανερότατο ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει. Μην προκαλούμε και μην λυπούμε θεσμικά το Άγιο Πνεύμα. Η Πεντηκοστή είναι γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας μας. Η Πεντηκοστή αφορά το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα της αληθείας και την άκτιστη ενωπιό και θεοποιό ενέργειά του και όχι το πνεύμα της ακαταστασίας και πονηρίας του οικουμενισμού, το οποίο ήρθε να καταλύσει η υποστατική αλήθεια, η υποστατική κεφαλή με το έργο της Θείας Οικονομίας και την αποστολή του πνεύματος της αυτήν. Ο τρόπος συγκροτήσεως της Συνόδου και η θεματολογία της δεν εκφράζουν στην πράξη το πνεύμα της Πεντηκοστής.
Αυτή την Αγία και συμβολική ημέρα βλέπουμε να σχεδιάζεται η επιβολή του πνεύματος του Οικουμενισμού, το οποίο αντίθετο προς το ενωπιό πνεύμα της Πεντηκοστής, ως πνεύμα της πονηρίας, θα ενεργήσει διασπαστικά στην αγιοπνευματική ενότητα της Εκκλησίας. Εμείς όμως προσευχόμαστε να αναδείξει ο Θεός ένα νέο Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, για να περισσώσει το εκκλησιαστικό κύρος και την αξιοπρέπεια του επισκοπικού αξιώματος ως φορέα της θεοποιού ενεργείας κατά τον Άγιο και Θεοφόρο Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η ευθύνη των ιεραρχών κάθε αυτοκεφάλου τοπικής εκκλησίας είναι τεράστια έναντι της δογματικής συνειδήσεως του πληρώματος της Εκκλησίας, κυρίως όμως έναντι του Χριστού για το έλλειμμα της κανονικότητας και της συνοδικότητας της Πανορθοδόξου Συνόδου της Εκκλησίας μας. Και τούτο επειδή τόσο στο προπαρασκευαστικό στάδιο όσο και στο τελικό δεν ενημερώθηκε σκοπίμως βεβαίως το σώμα της ιεραρχίας των τοπικών εκκλησιών. Ειδικότερα δεν συνήλθαν οι τοπικές σύνοδοι για να αποφασίσουν και να εγχειρήσουν στον αντιπρόσωπο της τοπικής τους εκκλησίας την απόφασή τους για τα προτινόμενα κείμενα που θα απασχολούσαν την Πανορθόδοξο Σύνοδο. Ούτε συνήλθαν βέβαια μετά για να αποφασίσουν, όπως ακούσαμε και τον Άγιο Ναυπάκτου, αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν με αυτά, αλλά μπήκαν στο αρχείο ενώ έπρεπε να πάρθει απόφαση και να σταλεί όπως θα έπρεπε Άγιο Πνευματικό στο συντονιστικό κέντρο και να βλέπαμε ποια είναι η απάντηση του πληρώματος της Εκκλησίας των τοπικών εκκλησιών. Και το χειρότερο είναι στο τελικό στάδιο δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι επίσκοποι στην Πανορθόδοξη Σύνοδο. Πόσο πανορθόδοξο σύνοδος είναι αυτή που εγγενιάζεται με τον αποκλεισμό πολλών ιεραρχών ως εκφραστών των τοπικών εκκλησιών? Εάν δεν καλούνται όλοι οι επίσκοποι, τότε τι να πούμε για την ουσιαστική αντιπροσώπευση του πληρώματος της Εκκλησίας, όταν δηλαδή δεν καλούνται άλλοι κληρικοί, ηγούμενοι, μοναχοί, όπως διαβάζουμε στα πρακτικά των Οικουμενικών Σύνοδων. Συνόδων, όπου συγκεκριμένα επί της 7ης τους εδόθηκε λόγος στους απλούς μοναχούς και όσο ήθελαν να μιλήσουν. Συνήθως στις πανορθόδοξες συνόδους η σύνολη εκκλησία αντιπροσωπευμένη δια των επισκόπων της βεβαίως οριοθετούσε και υπερασπίζεται την πίστη έναντι της αμφισβητήσεώς της από τους αιρετικούς. Τελειώνω, Άγιε Πρόεδρε. Σήμερα ισχύει το διαμετρικά αντίθετο. Συμβαίνει ό,τι και στις ψευδοσυνόδους. Η ορθόδοξα οριοθετημένη πίστη της Εκκλησίας μας κινδυνεύει τώρα, προσέξτε το αυτό, δεν είναι υπερβολή, από τους αντιπροσώπους της, από τους θεσμικούς φυλακές της, δεν γενικεύω, υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως, οι οποίοι επιχειρούν θεσμικά να εισάγουν την αίρεση ή ακριβέστερα την πανέρεση του δισεβούς και δισόδους οικουμενισμού στην Εκκλησία, με τον ανώτατο μάλιστα θεσμό, δηλαδή με μια πανορθόδοξη σύνοδο. Ορθοδοξία όμως και οικουμενισμός είναι μίξης άμικτος και τέρας αλόκοτων. Διερωτώμεθα, τι γίνεται? Δεν απομένει τίποτε άλλο παρά η καταδίκη μιας τέτοιας συνόδου από τον ευσεβή λαό του Θεού, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία οφείλει να παραμείνει στο νοητό ύψος της ως άσφυλλος νύμφη του Χριστού κατά την προσεφεσίους. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αν η μέλουσα σύνοδος κινηθεί με συνέπεια στις προδιαγραφές της, θα ακυρωθεί ως ψευδοσύνοδος από επόμενη Ορθόδοξη Σύνοδο, όπως ακυρώθηκαν οι αποφάσεις των ψευδοσυνόδων της Εφέσου, της Λιών, της Φεράνας, Φλωρεντίας, από ορθόδοξες συνόδους που ακολούθησαν. Σεβασμιότατε, μισό λεπτό ακόμη και τελειώνω. Επειδή δεν συνήλθε ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για να πάρει θέση έναντι των προς συζήτηση και ψήφιση κειμένων, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και ένα ακόμη πολύ σοβαρό θέμα που δεν συνδέεται άμεσα με τον τίτλο του θέματός μου, αλλά θεωρώ ότι μισή σελίδα είναι, θα σας το θέσω. Εδώ και έναν αιώνα ο οικουμενισμός των Ορθοδόξων έχει αφετηρία, τροφοδότη και ηγέτη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δηλαδή τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την περί αυτών σύνοδο. Από εκεί εκπορεύεται το ακάθαρτο πνεύμα του οικουμενισμού. Αναπαύεται όμως δυστυχώς και σε όλες σχεδόν λέγω
τις ηγεσίες των τοπικών αυτοκεφάλων εκκλησιών, αλλά αριθμητικά και στους περισσότερους αρχιερείς. Όποιος μπορεί, ας με διαψεύσει. Έτσι, εξακολουθεί μέχρι σήμερα ακάθεκτα ως όφης μέσα στα σπλάχνα της Ορθόδοξης Εκκλησίας να δηλητηριάζει το σώμα της ανατινηγμένης Εκκλησίας. Τα εισπράττουμε αυτά εδώ και 50 χρόνια. Ο οικουμενισμός, κατά την άνωθεν, προσέξτε αυτό το σημείο γιατί κατοχυρώνει όλα εκείνα τα οποία ίσως κάποιους ξένησαν ή ξύνησαν, γιατί ό,τι λέω είμαι σε θέση να το αποδείξω. Ο οικουμενισμός κατά την άνωθεν λοιπόν αποκάλυψη του Χριστού στον Άγιο Γέροντα Εφραίν τον Κατουνακιώτη διακατέχεται από τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα. Το είπε σε μένα τον ίδιο και όχι μόνο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ιστορικά βεβαιωμένο τις κακές εκκλησιολογικός και πνευματικός πρωτιές στις οικουμενικές διακηρύξεις και πράξεις του. Τις ξέρετε, οι προσευχές και τα λοιπά με τους ορθοδόξους και τελειώνω. Υπό τις παρούσες ιστορικές συνθήκες της κυριαρχίας του Οικουμενιστικού Πνεύματος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος θα πρέπει κατά την ταπεινή μας γνώμη πάντοτε να προβληματιστούν πολύ σοβαρά αν θα πρέπει να υπερψηφίσουν το κείμενο που έχει τίτλο «Το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του». Και τούτο για τον σοβαρότατο λόγο, πάντα κατά την άποψή μας, της ιδιομόρφου σχέσεως των νέων λεγόμενων χωρών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι πολύ υπαρκτός, νομίζω, ο κίνδυνος να υπαχθούν δια της αυτονόμου εκκλησίας οι νέες χώρες, λεγόμενες νέες χώρες, στην αμεσότερη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εμείς, ποιοι εμείς, ως βορειοελλαδίτες, εξαιτίας της οικουμενιστικής εκκλησιαστικής πολιτικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, θέλουμε να παραμείνουμε εκκλησιαστικώς στην δικαιοδοσία της αυτοκεφάλου εκκλησίας της Ελλάδος. Δεν θέλουμε να κυριαρχούμαστε από το αλλοτριωμένο οικουμενιστικό πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι εκκλησιαστικές πνευματικές ευθύνες της Εκκλησίας της Ελλάδος στο παραπάνω θέμα είναι ιστορικώς τεράστιες. Γι' αυτό και ταπεινώς σας παρακαλούμε θερμώς ως πνευματικούς μας πατέρες να ακούσετε την έμπονη φωνή μας. Σας ευχαριστώ για την επιμονή σας. Αυτής της συνεδρίας είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση γιατί ο ένας κατάγεται από την ΑΦΠΑΚΤΟ και ζήτησε παράταση του χρόνου, ο άλλος κατάγεται από την ΕΔΕΣΑ που ήμουν ιεροκήρυκας και ζήτησε παράταση χρόνου. Ο Άγιος Πυριός λέει 2 η ώρα πρέπει να τελειώσουμε τη δεύτερη συνεδρία. Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι πάρα πολύ σοβαρές, τις οποίες έδωσα και στους 3 συγητές να απαντήσουν. Και νομίζω εδώ με τη δυνατότητα την οποία έχουν και το χάρισμα το οποίο έχουν του λόγου και της γνώσης θα πάμε μέχρι το απόγευμα. Θέλετε να παραμείνουμε μέχρι το απόγευμα, να απαντούμε. Σήμερα δεν έχει φαγητό το μεσημέρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έδωσα τις ερωτήσεις στους 3 συγητές. Ήταν πάρα πολλές ερωτήσεις και είναι και κοινές. Τους είπα να ομαδοποιήσουν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, να μας πούν γενικά πάνω σε αυτό το οποίο διάβασαν τις ερωτήσεις, να μην πούνε κάθε ερώτηση, να μην διαβάσουν κάθε ερώτηση και να δώσουν απάντηση κάθε ερώτηση, αλλά να το ομαδοποιήσουν. Και στο τέλος έχω και εγώ μια ερώτηση που μου έκαναν να απαντήσω. Παρακαλώ πρώτα τον πατέρα, τον Άγιο Γόρτινος. Θα πάμε με τη σειρά. Ευχαριστώ, Άγιε Πρόεδρε. Στην ταπεινή μου ομιλία πρόβολα το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Αγίου Προέδρου, Αγίου Ναυπάκτου, ελισμόνησα να πω, η επιγραφή του είναι «Ο βλέπων, ο βλέπων». Υπάρχει ένα ερώτημα, ερωτά, που μπορούμε να το προμηθευτούμε. Σε όλα τα βιβλία
βιβλιοπολία, ιδιαίτερα τα κεντρικά βιβλιοπολία, η Αποστολική Διακονία, το ΦΟΣ, τα έχνητα βιβλία. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Αναφέρω ότι είναι καλό, είναι μεγάλη ευλογία Θεού το ότι τα βιβλία της Σεβασματάτου είναι μεταφρασμένα και στην Αγγλική και σε άλλες γλώσσες, αλλά μας ενδιαφέρει η Αγγλική, η οποία είναι κοινή γλώσσα. Το βιβλιοπωλείο Φιλοκαλία έχει το ίδιο βιβλίο, βλέπουν, μεταφρασμένο στην Αγγλική. Ένα άλλο ερώτημα σημαντικό είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί για τον μοναχισμό. Αναφέρω, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί μου κύριοι, ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει τα σπέρματα όλων των Ευαγγελικών αληθιών. Επομένως, ομιλεί εν σπέρματι και για την Αγία Τριάδα και για την Εκκλησία και βεβαίως ομιλεί περί μοναχισμού. Μόνο θέλω να πω ότι επειδή η διάδοσα κυρία αρετή του μοναχισμού είναι η Παρθενία και η Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τον άνθρωπο πέπτο κότα και από την παραφύσιν πτώση το φέρει στο καταφύσιν για να το παραλάβει από εκεί η Καινή Διαθήκη να πάει τον άνθρωπο στο υπερφύσιν. Η Παρθενία δεν εξαίρεται, δεν έχουν παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη και κατά μία ερμηνεία του πατερική ερμηνεία ότι όπως από το Χριστό αρχίζουν όλα τα πρώτα, λέγεται αρχηγός, λέγεται και αρχιπάρθενος. Από τον Κύριό μας στην Καινή Διαθήκη αρχίζει η Παρθενία, όμως συμβολικά στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πρόσωπα τα οποία ειδικά κατ' εντολή του Θεού παρέμεναν παρθένα. Ο προφήτης Ιερεμία δε παραδείγματι, κατ' εντολή του Θεού και εσύ μιλάβεις γυναίκα παρηγών Ισραήλ, παρέμεινε παρθένος για να προεικονίζει και με το πάθος το οποίο υπέστη, αλλά και με δια την Παρθενία το πρόσωπο του Χριστού. Βεβαίως κλείνω την απάντηση και λέγω ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μοναχισμό και οι προφήτες έζουν μοναχικά, συνεκρότουν ομάδες, έχουν ηγούμενο, αρχηγό, τον οποίο εκάλουν πατέρα, έφεραν σημείο επί της κεφαλής. Μαρή Χριστό. Παρακαλώ για απαντήσεις πολύ σύντομες, γιατί έχουμε πολλά θέματα και εδώ θα... Ένα άλλο ερώτημα είναι, βεβαίως λέγω, ο προφήτης Σαμουήλ ή το Θεόπτης και ό,τι έκανε ή το από τη φωτισμό, από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επομένως ενήρισε, προέβη στην εκλογή του Σαμουήλ κατά εντολή του Θεού, γιατί ένα ερώτημα να φέρετε σε αυτό. Δεν έχω να πω τίποτα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πατέρα Γιώργο Μεταλληνό παρακαλούμε να κάνει μια ομαδοποίηση. Των ερωτήσεων και είναι πάρα πολλές ερωτήσεις και πολύ σημαντικές. Μόνο λεκτικά το γιατί δεν ομαδοποιούνται δυστυχώς, παρά μόνο μία-δύο. Λοιπόν, ένα πρώτο. Για τους Ορθοδόξους δεν αρκεί το δόγμα, απαιτείται και βίος Άγιος και καθαρός. Δογμάτων ορθών και βίου ορθού, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Επομένως, αυτό είναι σαφέστατο. Ο Άγιος Ναυπάκτο έχει γράψει πάρα πολλά πατερικά ότι χωρίς την άσκηση, την πνευματική ζωή, την ύψη, την κάθαρση δεν μπορεί να υπάρξει η θεολογία. Δεν είναι ιδεολογικό σύστημα η θεολογία μας. Απολύτως συμφωνούμε. Αλλά και τούτο ποιήσε κακοινωμία βγαίνει. Μία πνευματική ζωή. Άσκηση Μεγάλου Αντωνίου, η οποία δεν έχει σχέση με την ορθή πίστη, είναι γουρουισμός, είναι Ινδουισμός, δεν είναι Ορθοδοξία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Μέγας Αντώνιος, ξέρετε, κοντεύω τα 80, λοιπόν, έχω ψηθεί σε αυτά τα θέματα, δεν θα πω μια λέξη που λέει ο λαός. Καταλαβαίνω ποιες είναι αυθόρμητες ερωτήσεις και ποιες έχουν κάποιο άλλο χαρακτήρα. Δεν έχω χάρισμα, αλλά μία γνώση ακαδημαϊκή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο Μέγας Αντώνιος δύο φορές άφησε τον τάφο μέσα στον οποίο νησκείτο και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια. Η πρώτη ήταν για να ενισχύσει τους χριστιανούς έναντι των διωγμών,
και η δεύτερη ήταν για να ενισχύσει το πνευματικό του τέκνο, τον Μέγαν Αθανάσιο, έναντι των Αριανών. Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματικός ο οποίος δεν λαμβάνει θέση για τα εγκλήματα που διαπράττονται στον χώρο της πίστεως. Τότε δεν είναι πνευματικός. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής, γράφει ένας αδελφός, μιλάνε για επιτυχία των διαλόγων. Εξαρτάται τι κριτήρια έχει ο καθένας και ποια σχέση έχει με την παραδοθήσαν πίστη ως τρόπο ζωής και υπάρξεως των Αγίων Πατέρων. Ο καθένας έχει τα κριτήρια του, αν νομίζει ότι έτσι θα επέρθει συμφιλίωση εναντίον των τσιχαντιστών ή οποιονδήποτε άλλο, από εκεί και πέρα αλλάζουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για να κρίνουμε το πράγμα. Η Αποστολική, και κάτι άλλο, ένας ο οποίος είναι υψηλά ιστάμενος στον χώρο της Ορθοδοξίας και μιλεί για απομόνωση και για την ανάγκη να συμφωνήσουμε με τους άλλους, πάει να σώσει τον θρόνο του. Όχι κύριε, παρατήσουν και θα βρεθούν μάρτυροι ευγενικοί που θα πάρουν τα κόμματα. Σας παρακαλώ, εσείς καθυστερείτε τώρα με τα χειροκροτήματα. Το 1991 έναν πολύ υψηλά ιστάμενο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο τον ανακηρύξαμε επίτιμο διδάκτορα της σχολής μας και ο Μιλώνος κληρικός ήταν εκείνος που τον προσεφώνησε και είπα το εξής: μην ξεχνάτε ότι στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης δεν πέρασε μόνο ο Χρυσόστομος από το θρόνο αλλά πέρασε και ο Νεστόριος, πέρασαν και αιρετικοί όπως ο Ιωάννης Βέκος. Εξαρτάται ποιο δρόμο θα ακολουθήσετε. Εμένα δεν μ' αρέσει να επιτίθεμαι κάτι εναντίον ονομάτων, είναι η κερκυραϊκή τακτική μου την οποία εφαρμόζω. Η Αποστολική Σύνοδος, λέει κάποιος ότι η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε με δογματικά θέματα. Πώς εμείς απαιτούμε από την Μεγάλη Σύνοδο τώρα να ασχοληθεί? Ας μη λεγόταν Μεγάλη Σύνοδος. Δεύτερον, ας μην είχε κεφάλαιο για τη σχέση με τους ετεροδόξους. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό νοείται ως εξής. Είναι η πλήρης πλέον και από συνόδου αναγνώριση της ετεροδοξίας ως παραλλήλου ορθοδοξίας. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος και μακάρι να διαψευστώ. Και το δεύτερο, ιστορικά, η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος εκάλυψε το υστέρημα από πλευράς κανόνων της 5ης και της 6ης. Γι' αυτό λέγεται και Πενθέκτη. Αλλά ποια άλλη σύνοδος μέχρι την 7η δεν ασχολήθηκε με θεολογικό θέμα, ή την 8η, την 9η και τις άλλες που ανέφερε ο Άγιος Πυραιός? Τι κάνουμε με τις επισκόπους οικουμενιστάς? Δεν είναι υπόθεση ενός προσώπου να αποφασίσω εγώ. Στην ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού το 2009, θυμάται ο πατήρ Θεόδωρος, προσθέσαμε, συνεργαζόμενοι για το θέμα αυτό, προσθέσαμε μία φράση ότι όσοι ακολουθούν αυτή την οικουμενιστική κατηφορική πορεία θέτουν εαυτούς εκτός Εκκλησίας. Και ήρθε ο οικουμενικός, τον σέβομαι ιδιαίτερα, έχουμε και την ίδια ηλικία, με περνάει 11 μέρες. Λοιπόν, ο οικουμενικός ήρθε και έλεγε